Σεβαστοί συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών. Έχουμε στην ουσία δύο συνεδριάσεις. Είναι η πρώτη ειδική συνεδρίαση που θα προηγηθεί σύμφωνα με τη 1236-19 πρώτου πρόσκληση με μοναδικό θέμα λήψη απόφασης για τα πραγμένα της Οικονομικής Επιτροπής Β' Εξαμήνου έτος 2023. Εισηγητής, ο κύριος Δήμαρχος Αθανάσιος Ζεκεντές. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σύμφωνα με όσα προβλέπεται από την νομοθεσία, τα πεπραγμένα κάθε Οικονομικής Επιτροπής και στο εξής Δημοτικής Επιτροπής πρέπει ένα εξάμηνο να εγκρίνονται από την ίδια την Οικονομική Επιτροπή, πλέον Δημοτική Επιτροπή, και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα το πρωί, την προηγούμενη μάλλον συνεδρία Δημοτικής Επιτροπής, έγινε η εισήγηση προς τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Το 2023, το δεύτερο εξάμηνο, πραγματοποιήθηκαν 19 συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. Όλες εξ αυτών ήταν προγραμματισμένες, δεν υπήρξε δηλαδή έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Λήφθησαν 170 αποφάσεις από την Οικονομική Επιτροπή, οι οποίες υπάρχουν στη διάθεσή σας στην εισήγηση, και κατά συνέπεια εισηγούμε την έγκριση των πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής. Παρακαλώ, κύριε Λιόλιο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επί του θέματος αυτού και έχει καθιερωθεί πλέον η προηγούμενη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής που παρήγαγε αποτελέσματα, είχε διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων εγκρίσεις μελετών, αδυναμία εκτέλεσης εργασιών, εγκρίσεις δαπανών κλπ. Σε πολλές από αυτές τις αποφάσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως, είχαμε συμφωνήσει, εγώ εκ μέρους της συμπολιτείας των Λοκρών. Σε πολλές είχα διαφωνήσει ή είχα αποστασιοποιηθεί. Όπως συμβαίνει και τώρα, ανάλογα με τα θέματα που υπάρχουν, η άρνησή μας κυρίως αφορά την επιβολή χρηματικών ποσών και επιβαρύνσεων οικονομικών με τη διαδικασία της αύξησης των δημοτικών τελών, στις οποίες είχαμε διαφωνήσει. Επομένως, εμείς και εγώ εκπροσωπώντας την συμπολιτεία των Λοκρών και έχουμε διαφωνήσει και έχουμε συμφωνήσει στο σύνολό του, αλλά το τυπικό θέμα της συζήτησης που με τη νέα νομοθεσία προβλέπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει, όσον αφορά δηλαδή τα συγκεκριμένα πρακτικά της Οικονομικής Επιτροπής προηγουμένης περίοδου και συγκεκριμένα του προηγουμένου εξαμήνου του 2023, είναι δεδομένα. Είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά που έχουμε διαφωνήσει, που έχουμε συμφωνήσει. Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα άλλο. Εκεί που συμφωνήσαμε, συμφωνήσαμε. Εκεί που διαφωνήσαμε, διαφωνήσαμε και σας εξήγησα ποια είναι αυτά. Ευχαριστούμε, κύριε Νιόγιο. Η κυρία Γιαννοπούλα που σειράζει. Θα δώσω το λόγο στο κύριο Καρατράντο, σαν επικεφαλής πρώτα. Όποιος θέλει από τους δύο, εγώ σαν επειδή επικεφαλής είστε, κύριε Καρατράντο, για αυτό έδωσα σας. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ σας είχα πει, κύριε Δήμαρχε, και την περασμένη φορά, ότι αυτός ο νόμος ουσιαστικά περνάει όλα τα θέματα της Επιτροπής, σαν να είναι κάποιο μίξερ, τα περνάει όλα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο τελικά. Γιατί ο νόμος αυτός ήταν αντιδημοκρατικός τουλάχιστον, που περνάγαν όλα τα θέματα στην Οικονομική Επιτροπή. Τώρα, εμείς κάποια παιδιά που είναι οι δύο σύμβουλοι που είναι καινούργοι, δεν θα το ψηφίσουν, κύριος Τριανταφύλλου και οι άλλοι συνάδελφοι, η κυρία Παπακοσταντίνου, εμείς οι δύο θα το ψηφίσουμε όπως είχαμε και στην Οικονομική Επιτροπή, όπως και τα θέματα που περνάγαν εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σούλια. Ο κύριος Καρατράντος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, εδώ κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είναι το εξής παράδοξο φαινόμενο μετά τις εκλογές. Ή μάλλον και πριν τις εκλογές, κατά την κατάθεση του εκλογικού νόμου όπως τον έφερε η Νέα Δημοκρατία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Δηλαδή τώρα τι γίνεται? Ψηφίζονται ένας προϋπολογισμός με το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, τον οποίο θα τον εκτελέσει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλείται σήμερα να ψηφίσει τα πεπραγμένα της
Οικονομικής Επιτροπής, ένα Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο πάρα πολλοί Δημοτικοί Σύμβουλοι είναι νέοι, και δεν θα πω δηλαδή τώρα ότι, πάση περιπτώσει, το τι αφορά και τι ρόλο έχει παίξει η Οικονομική Επιτροπή και για ποιο ρόλο έχει συσταθεί και για ποιο ρόλο γίνεται η Δημοτική Επιτροπή με επιπλέον αρμοδιότητες μαζί με την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Τουλάχιστον οι περισσότεροι από τους νέους Δημοτικούς Συμβούλους δεν έχουν ιδέα για το τι έχει ψηφίσει. Και καλείται αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση. Καλούνται, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι να υπερψηφίσουν ή να καταψηφίσουν. Είναι από τα παράλογα, αλλά προσέξτε τώρα, αυτό δείχνει και τις κατευθύνσεις. Γιατί υπάρχουν δύο κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις του κεντρικού κράτους προς τους Δήμους και τις περιφέρειες είναι αυτό. Από τη μία να υπάρχει ένα μικρό αυτοδιοίκητο υπό τον Δήμαρχο και μια στενή ομάδα από τους πιο στενούς συνεργάτες του, όπως γίνεται τώρα με τη Δημοτική Επιτροπή, γινόταν παλιότερα με την Οικονομική Επιτροπή. Και η δεύτερη κατεύθυνση είναι βέβαια σε άλλο τομέα, είναι μέσα από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση των Δήμων, βασικές υπηρεσίες των Δήμων σιγά σιγά και με την ανοχή όλα αυτά τα χρόνια στην πλειοψηφία των δημοτικών αρχών να περάσουν σε εργολάβους και επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό είναι. Δηλαδή, όπως θα γίνει τώρα με το νερό, αύριο με την καθαριότητα κτλ. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, βέβαια. Τώρα, όσον αφορά για το συγκεκριμένο, εμείς επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε ψήφο στην Οικονομική Επιτροπή για το 2019-2023. Είχαμε τη δυνατότητα, βέβαια, όπως και για τη Δημοτική Επιτροπή, να παρακολουθούμε. Όμως πρέπει και εδώ να ενημερώσω και το Σώμα ότι παρόλο που ήμασταν τότε δύο εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης, και για λόγους εργασίας μας και των δύο δηλαδή, δεν μπορέσαμε ποτέ να παρακολουθήσουμε μια συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής. Γεια σας. Και γι' αυτό, βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο ευθύνη δική μας, είναι και οι ώρες που γίνονται οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής κτλ. Φανταστείτε τώρα που δεν καταφέραμε να εκλέξουμε και δεύτερο με μεγαλύτερο ποσοστό και είμαι ένας, έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν βγάζει βέβαια και εμένα από τις ευθύνες που θα έχω στο μέλλον όσον αφορά για τη Δημοτική Επιτροπή κτλ. Εμείς λοιπόν πολλές αποφάσεις που έφερε η Οικονομική Επιτροπή τις έχουμε καταψηφίσει στα προηγούμενα χρόνια, κατά συνέπεια καταψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε, και τη συγκεκριμένη εισήγηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Κατράντο. Κάποιος συνάδελφος έχει κάποια ερώτηση? Παρακαλώ. Και να διευκρινίσω πάλι προς το Σώμα και τους νέους συναδέλφους, φυσικά μπορεί να είναι υπόψη τους. Εδώ εμείς τώρα εγκρίνουμε τη σύνταξη των πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής. Και όχι τα πεπραγμένα της Οικονομικής Επιτροπής. Ότι συντάχτηκαν δηλαδή τα πεπραγμένα, ότι είναι στη διάθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτά τίθενται υπόψη. Ως αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ενός οργάνου το οποίο προϋπήρχε στην προηγούμενη περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου δηλαδή του 2023. Από εδώ και πέρα είναι η Δημοτική Επιτροπή, έχει άλλη δραστηριότητα, άλλη λειτουργία κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε στην ψήφιση. Δεν έχουμε κάποια, έτσι, αντίρρηση κανένα. Εντάξει, κατά πλειοψηφία, έτσι. Κατά πλειοψηφία, ναι. Αυτό λέω, μήπως έβδερε κάποιος άλλος κάνει. Περνάμε στην δεύτερη. Συντακτική συνεδρίαση αριθμό 3 του 2024. Παρακαλώ. Μισό λεπτό. Όχι, μισό λεπτό. Δεν ολοκλήρωσα, κύριε Κατράντο. Λέω ότι υπάρχει τακτική συνεδρίαση μετά την ειδική αριθμό 3 του 2024. Έχει τεθεί ένα θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως που θα συζητηθεί πριν την τακτική. Έχει κάποιος πριν συζητηθεί το... Παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ζήτημα προς τον κύριο Δήμαρχο. Κανονικά και με ευθύνη δική μου, θα έπρεπε να τεθεί ως θέμα προημερησίας διάταξης και να μπει σε ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Επειδή ο κανονισμός προβλέπει όμως αυτό να το είχα κάνει πριν από 2 μέρες και επειδή είχα διάφορα τριχάματα και ασχολίες και δεν μπόρεσα να το κάνω, το βάζω όμως σαν ζήτημα και προς συζήτηση τουλάχιστον να μπει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και ως προβληματισμό. Κύριε Δήμαρχε, ξέρετε πολύ καλά ότι το τελευταίο διάστημα στην περιοχή μας υπάρχουν κτηνοτρόφοι οι οποίοι επλήγησαν από την ευλογιά των προβάτων. Υπάρχουν άνθρωποι που καταστράφηκε η περιουσία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που αδυνατούν αυτή τη στιγμή να τα βγάλουν πέρα στα σπίτια τους, κυριολεκτικά το λέω. Δεν υπάρχει εισόδημα μπροστά τους, γιατί δεν θα μπορέσουν το επόμενο διάστημα να πουλήσουν ούτε αρνιά, ούτε γάλα. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί που θάψανε την περιουσία τους δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ από την κυβέρνηση, από τον ΕΛΓΑ. Τους κοροϊδεύουν κυριολεκτικά. Πρέπει ή δεν πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή να κάνει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους? Πρέπει. Κατά τη γνώμη μας, το βάζουμε ως προβληματισμό, το βάζουμε στο Δήμαρχο και το θέτουμε να το φέρει εκείνος στην επόμενη συνεδρίαση. Οι άνθρωποι αυτοί να απαλλαγούν για το επόμενο διάστημα, για όσο διάστημα, μέχρι να μπορέσουν να αποκαταστήσουν τις ζημιές τους, να αποκαταστήσουν την οικονομική τους κατάσταση όσο μπορέσουν, γιατί κάποιοι μπορεί να εγκαταλείψουν και το επάγγελμα, να απαλλαχθούν από δημοτικά τέλη και φόρους από το Δήμο. Δεν είναι πολύ. Τουλάχιστον θα είναι μια ένδειξη της κοινωνικής ευαισθησίας τόσο του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και της Δημοτικής Αρχής σε αυτές τις οικογένειες. Θα το φέρναμε το ζήτημα αυτό ως προημερησίας, λόγω σέβομαι τον κανονισμό, δεν το κάναμε, το βάζω σαν προβληματισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο και ας αποφασίσει ο Δήμαρχος. Αν δεν το φέρει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το φέρουμε εμείς ως παράταξη Λαϊκής Συσπήρωσης να το ψηφίσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, κύριε Δήμαρχε, το λόγο και μετά. Δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζετε, η επέκταση της ευλογιάς συνεχίζεται. Είχαμε το 7ο κρούσμα στην Αταλάντη. Ξέρετε ότι έχουμε 1 στη Μαλεσίνα, 1 στην Τραγάνα και 5 στην Αταλάντη. Αυτό είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η εξάπλωση της ευλογιάς. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται υπό έλεγχο. Από τη στιγμή που εκδηλώνονται νέα κρούσματα και δυστυχώς συνεχίζουν οι θανατώσεις ζώων τα οποία νοσούν, είναι προφανές ότι αποτελεί μείζον θέμα. Εγώ έχω στείλει εδώ και αρκετές μέρες επιστολή προς το Υπουργείο, προς την Περιφέρεια, προκειμένου να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες αφενός όσων ήδη τα ζώα τους έχουν θανατωθεί, δεδομένου ότι οι άνθρωποι αυτοί, πλην του γεγονότος ότι θα συνεχίσουν να παίρνουν τις επιδοτήσεις τους, δεν έχουν κανένα άλλο εισόδημα και οι αποζημιώσεις, όπως όλοι γνωρίζετε, αργούν σε αυτή τη χώρα να καταβληθούν. Και αφετέρου έχω βάλει το ζήτημα ότι από τη στιγμή που από τέλος Δεκεμβρίου έχουν απαγορευτεί οι σφαγές ζώων για πώληση, ότι πλην της διάθεσης γάλακτος, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κτηνοτρόφοι, δεν έχουν πλέον κανέναν άλλον τρόπο να έχουν εισοδήματα και όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο κρίσιμο είναι να αυξάνουν σε ηλικία τα ζώα τους, να μην διατίθενται στην αγορά στην ηλικία που πρέπει και να έχουν και ένα κόστος, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως ακούσατε και όσοι παρευρεθήκατε στην εκδήλωση η οποία έγινε ενημέρωσης στο Κωνσταντίνιο από την κτηνιατρική της περιφέρειας που διαχειρίζεται και το όλο πρόβλημα, είναι ότι δυστυχώς αυτά δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να βόσκουν ελεύθερα, αλλά θα πρέπει να βρίσκονται μέσα στα ποιμνιοστάσια, καθότι είναι πιθανή η εκδήλωση της νόσου ύστερα από τροφή σε σημείο που έχει περάσει άλλο πρόβατο προθύστερα. Άρα, επειδή πολλά πρόβατα στη συγκεκριμένη περιοχή που έχουμε για τα περισσότερα κρούσματα προφανώς πήγαιναν στους ίδιους χώρους για να βοσκήσουν, πιθανότατα θεωρώ ότι από εκεί έχει υπάρξει και η μετάδοση, γιατί δεν μπορώ
να καταλάβω πώς αλλιώς θα μπορούσε να έχει γίνει σε τόσα πολλά ποιμνιοστάσια τόσο κοντά το ένα στο άλλο. Κατά συνέπεια τα κόστη έχουν πολλαπλασιαστεί, γιατί θα πρέπει να σιτίζονται στον εσωτερικό χώρο πλέον τα ζώα και προφανώς τα κόστη είναι πολύ μεγάλα. Θα εξετάσουμε όλες τις περιπτώσεις των ποιμνιοστασίων οι οποίες ήδη με απόφαση της περιφέρειας έχουν χαρακτηριστεί ως πληγήσεις και θεωρώ εύλογη την πρόταση του κυρίου Καρατράντου. Θα αναζητήσουμε αν πληρώνουν δημοτικά τέλη, γιατί πρέπει να πω ότι δεν πληρώνουν όλα τα ποιμνιοστάσια δημοτικά τέλη, γιατί κάποια δεν ήταν δηλωμένα. Αυτά όμως τα οποία είναι δηλωμένα και τα ποιμνιοστάσια αυτά πληρώνουν δημοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού καθαριότητας, συμφωνώ και εγώ να γίνει ένας έλεγχος από την Οικονομική Υπηρεσία και να έρθει θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για την απαλλαγή τους. Εύχομαι και ελπίζω να είναι μόνο 7 και να μην είναι περισσότερα στο επόμενο Συμβούλιο, με την ελπίδα να τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η επέκταση, γιατί όπως υπόθηκε και στη σύσκεψη η οποία έγινε ενημέρωση εδώ στην Αταλάντη, η ύπαρξη των περιοριστικών μέτρων ισχύει 21 μέρες μετά την εμφάνιση του τελευταίου κρούσματος. Το τελευταίο επίσημο κρούσμα με βάση απόφαση περιφέρειας είναι σήμερα, άρα μετράμε από σήμερα σίγουρα 21 μέρες ακόμα που δεν μπορούν να πωληθούν τα ζώα. Και 21 μέρες από σήμερα που τα ζώα δεν μπορούν να βοσκήσουν σε εξωτερικό χώρο και 21 μέρες από σήμερα που η αγωνία των κτηνοτρόφων της περιοχής και θα κλιμακώνεται και σε κάθε περίπτωση οφείλω να πω ότι είναι τόσο για αυτούς οι οποίοι έχασαν όλους τους το βιός, αλλά δυστυχώς και για αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή τα έχουν, αλλά καλούνται να πληρώσουν ένα δυσανάλογα μεγάλο κόστος για να μπορέσουν να σιτήσουν τα ζώα τους με αβέβαιο έσοδο, γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή κανένας δεν ξέρει αν και ένα ακόμα κοπάδι προσθεθεί σε αυτή τη θλιβερή λίστα και βρεθεί δυστυχώς ένας κτηνοτρόφος ο οποίος έχει επενδύσει ακόμα περισσότερο χωρίς κανένα έσοδο, σε αυτό το κοπάδι να χαθεί. Οπότε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αναλαμβάνω εγώ σε συνέχεια επικοινωνίες με την Οικονομική Υπηρεσία να αναζητήσουμε όλες αυτές τις εκμεταλλεύσεις και να γίνει αυτή η απαλλαγή μέχρι που να επανέλθουν οι κτηνοτρόφοι στην παραγωγική τους λειτουργία, που εύχομαι να είναι νωρίς και να μην είναι αυτό που είπατε, να μην είναι ποτέ. Εύχομαι δηλαδή όλοι αυτοί οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν ξανά κάποια στιγμή να ανασυστήσουν το κοπάδι τους και να μπορέσουν να είναι παραγωγικοί. Ευχαριστώ. Κύριε Καρατράντο, να είναι λίγο σύντομα. Κύριε Δημαρχέ, ένα λεπτό. Επειδή έκανα την ερώτηση. Ωραία. Για αυτούς που δεν έχουν δημοτικά τέλη στα ποιμνιοστάσια, θα πρέπει το μέτρο να το επεκτείνουμε, να το κάνουμε στα σπίτια τους. Είναι μια ελάφρυνση. Εγώ όταν το πρότεινα γενικά. Γενικά να υπάρχει μια ελάφρυνση από το Δήμο, οικονομική, όσο γίνεται για αυτούς τους ανθρώπους που επλήγησαν. Δηλαδή, να μην το εξειδικεύσουν. Με αυτή την προϋπόθεση το έβαλα. Τώρα, θα το φέρετε, αφού δεσμεύεστε ότι θα το φέρετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, θα το δούμε και θα το συζητήσουμε και θα τοποθετηθούμε κατάλληλα. Ευχαριστώ. Κύριε Λιόλιο, παρακαλώ. Αυτό το θέμα είναι ζέον καί, δηλαδή την περιοχή μας, το Δήμο μας. Και μετά από τη σύσκεψη της Παρασκευής που περιμέναμε κάποια αποτελέσματα, δεν φωτιστήκαμε περισσότερο. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια φροντίδα από την πλευρά του Δήμου και των υπηρεσιακών παραγόντων, μαζί με τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, ώστε να λυθεί το θέμα από εκεί που ξεκίνησε και να μην επεκταθεί. Παραδείγματος χάρη, τι έννοια υπάρχει σε χωριά του Δήμου ή και εκτός του Δήμου μας να γίνονται έλεγχοι τη στιγμή κατά την οποία δεν υπάρχει κανένα κρούσμα. Και από εκεί που ξεκίνησε, από την περιοχή η οποία καίγεται κυριολεκτικά και είναι η Αταλάντη, να μην έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι και κάθε μέρα να έχουμε από ένα κρούσμα και στο τέλος να μην γλιτώσει κανείς. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια κατεύθυνση σε αυτό το επίπεδο, νομίζω είναι άμεσο. Τώρα, οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν πληγεί μέχρι τώρα δυστυχώς δεν έχουν τέλη δημοτικά.
Αλλά θα έλεγα ότι επειδή και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα πρότεινα και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουμε προβλήματα ύπαρξης και βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεών μας, αγροτικών και κτηνοτροφικών, ανεξάρτητα από την ευλογιά, και οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη, βλέπετε, και σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Και εδώ αύριο το βράδυ έχει μια συγκέντρωση για το Δήμο των Λοκρών, των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Θα έλεγα ότι σήμερα μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να συμπαρασταθούμε στα λογικά, βιώσιμα και όρημα αιτήματα των αγροτών, που είναι και της τοπικής κοινωνίας και ενδιαφέρουν περισσότερο για την αγώνα και την προσπάθεια την οποία κάνουν. Με ένα ψήφισμα, με μια απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Υπάρχει άλλη ερώτηση? Κύριε Δήμαρχε. Πρέπει να πω το εξής. Ο νόμος είναι σαφής και καμία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορεί να παραβιάσει τον νόμο, γιατί θα κριθεί μη νόμιμη. Δεν μπορείς να απαλλάξεις κατοικία από δημοτικά τέλη παρά μόνο για συγκεκριμένους λόγους, όπως παραδείγματος χάρη να είναι κάποιος άτομο από ΚΕΠΑ με αναπηρία, να έχει συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, δηλαδή να παίρνει το ΚΕΑ κτλ. Κτλ. Εάν εμείς πέραμε μια απόφαση για κατοικίες, αυτή η απόφαση θα κρίνονταν παράνομη από την αποκεντρωμένη και δεν θα εγκρίνονταν. Άρα δεν είναι ζήτημα του τι μπορεί εμείς να σκεφτόμαστε, είναι και του τι προβλέπει η νομοθεσία. Το να πάρεις μια απόφαση ότι σε εκμεταλλεύσεις που δεν λειτουργούν πια εξαιτίας του γεγονότος ότι είχαν αυτή τη φυσική υγειονομική μάλλον καταστροφή, είναι προφανές ότι μπορείς να το τεκμηριώσεις. Ωστόσο, το να πας στην κατοικία κάποιου από τη στιγμή που αυτό δεν προβλέπεται από τον νόμο, θα ρωτήσω όμως νομικά αν αυτό μπορεί να ευσταθεί και θα το δούμε, κύριε Καρατράντο. Πάντως, αυτό που σας απαντώ είναι αυτό το οποίο σίγουρα είμαι πεπισμένος ότι μπορεί να εγκριθεί και να μην έχει πρόβλημα νομιμότητας ως απόφαση. Τώρα, όσον αφορά αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Λιόλιος σχετικά με την περίπτωση που έχει να κάνει με τις διεκδικήσεις των αγροτών, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε, όπως κάθε χρόνο, αλληλέγγυοι στα θέματα των αγροτών. Αφού δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι διεκδικήσεις των αγροτών, όπως έχουμε κάνει όλες τις προηγούμενες χρονιές, θα είμαστε σε θέση και να στηρίξουμε και να πάρουμε ψήφισμα συμπαράσταση στον αγροτικό κόσμο, όπως έχουμε κάνει και τις προηγούμενες χρονιές, γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή παίρνουμε ένα ψήφισμα στήριξη των αγροτών. Οπότε προφανώς στο επόμενο συμβούλιο ή και προημερησίας ή και νωρίτερα μπορούμε να καλέσουμε ένα συμβούλιο και να πάρουμε ένα ψήφισμα υπέρ των θέσεων των αγροτών. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν μας έχει έρθει το διοικητικό τους πλαίσιο, θα πρέπει πρώτα να έρθει το διοικητικό πλαίσιο και μετά να συνταχθεί αυτό το ψήφισμα αλληλεγγύης προς τα αιτήματα των αγροτών. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ, κύριε Κατράτο. Βάλατε ένα ζήτημα ως προς τη νομική υπόσταση, ας πούμε, αν μπορεί σε κάποιον να τον απαλλάξουμε τα τέλη. Μπορούμε να τα μειώσουμε, κύριε Δημάρχη. Να τα μειώσουμε. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με σκεπτικό. Δείτε το με την υπηρεσία. Εγώ το έβαλα ως προβληματισμό. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, όσον αφορά για τους αγρότες και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, πριν ακόμα προχωρήσουμε σε ψήφισμα, είναι καλό, αφού είμαστε εδώ συγκροτημένοι σε σώμα, να πούμε δύο κουβέντες, όπως είπε και ο κύριος Λιόλιος. Πραγματικά οι αγρότες αυτή τη στιγμή, και ειδικά αν πάρουμε τους αγρότες στη Θεσσαλιότητα, οι οποίοι έχουν καταστραφεί κυριολεκτικά οι άνθρωποι, δεν υπάρχουν χωράφια για να τα καλλιεργήσουν τα επόμενα 3 και 4 και 5 χρόνια, είναι αναγκασμένοι όχι μόνο να παρατήσουν τις δουλειές, να παρατήσουν και τα σπίτια και τον τόπο τους. Είναι γενικό αυτό, έτσι. Να μην πάρουμε, ας πούμε, τη Θεσσαλία, να μην πάρουμε αυτά. Να πάρουμε τους αγρότες εδώ της περιοχής μας, την κατάσταση με την ακαρπία της ελιάς, να πάρουμε 1000 προβλήματα άλλα σε άλλες παραγωγές. Υπάρχουν πάρα πολλά. Πριν ακόμα λοιπόν εμείς δούμε τα αιτήματα που πραγματικά θα κατεβάσει ο Αγροτικός Σύλλογος της Αταλάντης, θέλοντας να συσπυρώσει στο σύνολο τους αγρότες της Λοκρίδας για κινητοποίηση προφανώς,
Εμείς είμαστε αλληλέγγυοι σε αυτόν τον αγώνα. Από την πρώτη στιγμή θα είμαστε στο πλευρό τους, γιατί θεωρούμε ότι τα αιτήματα που θα έχουν είναι δίκαια και θα πρέπει να αγωνιστούν για αυτά και θα είμαστε στο πλευρό τους για οποιαδήποτε κατάκτηση μπορούν να πετύχουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κατάτο. Να περάσουμε στο πρώτο ημερησίας θέμα της τακτικής συνεδρίασης, που αφορά ένα σημαντικό και προημερησίας, που αφορά ένα θέμα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Είναι το ψήφισμα, ένα ψήφισμα από το Δημοτικό Συμβούλιο για το νέο, με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργού, για το νέο δικαστικό χάρτη που καταργεί το ειρηνοδικείο Αταλάντης και στην ουσία δημιουργεί πολλά προβλήματα εδώ στην περιοχή μας. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, την Δευτέρα σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο Λαμία FM1, ο αρμόδιος Υφυπουργός Δικαιοσύνης για τα θέματα του δικαστικού χάρτη της χώρας ανέφερε ότι είναι πρόθεση η διακοπή λειτουργίας του ειρηνοδικείου της Αταλάντης. Το επιχείρημα το οποίο επικαλέστηκε είναι ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος για τη λειτουργία του ειρηνοδικείου στην Αταλάντη. Εμείς έχουμε μιλήσει σαν Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή που πληροφορηθήκαμε το θέμα, υπάρχουν εδώ και δικηγόροι ανάμεσά μας, και με τους 4 βουλευτές του νομού, καθώς επίσης και με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου. Σε πρώτη φάση, αυτό το οποίο λάβαμε ως απάντηση από τους βουλευτές του νομού είναι ότι είναι κοντά μας το αίτημά μας για τη διατήρηση του ειρηνοδικείου Αταλάντης. Ωστόσο, η εισήγηση της κυβέρνησης στο νομοσχέδιο που επίκειται να κατατεθεί είναι ότι θα καταργηθούν όλα τα ειρηνοδικεία της χώρας και θα γίνουν περιφερειακά πρωτοδικεία κάποια εξ αυτών, υπαγόμενα σε ένα μητροπολιτικό πρωτοδικείο το οποίο θα είναι στην έδρα του εκάστοτε νομού. Στη δική μας περίπτωση λοιπόν, το διεκδικητικό μας πλαίσιο βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα που έχουν να κάνουν αφενός με την ύπαρξη ύλης δικαστικής στο ειρηνοδικείο Αταλάντης, το οποίο καλύπτει το Δήμο Λοκρών, τη Δημοτική Ενότητα Ελάτιας και τη Δημοτική Ενότητα Αγίου Κωνσταντίνου, και αφετέρου στο γεγονός ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει επάρκεια χώρου, δεδομένου ότι υπάρχει μία αίθουσα στο ισόγειο και μία ακόμα στο ημιυπόγειο που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ, αξιοποιείται μόλις μία φορά τη βδομάδα κάθε Τετάρτη, υπάρχουν γραφειακοί χώροι και στο ισόγειο και στο ημιυπόγειο και θα μπορούσαν όλοι αυτοί να αξιοποιηθούν. Υπάρχει μόνιμη ειρηνοδίκηση η οποία με βάση τη νέα νομοθεσία θα προαχθεί σε πρωτοδίκη, άρα δεν μπορεί να παραμείνει εδώ και να καλύπτει τις ανάγκες. Υπάρχει διοικητικός υπάλληλος στη γραμματεία και βάσει των αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ έχει προκύψει και ένα άτομο ακόμα το οποίο θα έρθει να τοποθετηθεί ως διοικητικός υπάλληλος στο ειρηνοδικείο της Αταλάντης. Για την περιοχή μας, που είναι και το μοναδικό άλλωστο ειρηνοδικείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή πλην της Λαμίας στη Φθιώτιδα μετά την κατάργηση των υπολείπων ειρηνοδικείων το 2012, το βασικό μας επιχείρημα είναι αφενός η χιλιομετρική απόσταση η οποία υπάρχει από τη Λαμία. Θυμίζω ότι είμαστε ο μόνος Δήμος που δεν συνορεύει με το Δήμο Λαμία σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους Δήμους και αφετέρου ότι η κατάργηση ουσιαστικά της ύπαρξης δικαιοσύνης στην περιοχή μας για πολλούς ανθρώπους θα είναι απαγορευτική, όχι μόνο ως προς την δικαστική διαδικασία, αλλά και ως προς αποφάσεις τις οποίες βγάζει ή εξυπηρετεί σαν υπηρεσία το ειρηνοδικείο, όπως είναι οι διαθήκες, όπως είναι κάποια πιστοποιητικά κτλ. Κατά συνέπεια, δεν είναι μια υπηρεσία η οποία μπορεί να παρασχεθεί ηλεκτρονικά, είτε μπορεί κάποιος να πει ότι θα μπει στο e-government ή στο Taxisnet και θα πάρει αυτά τα οποία θέλει. Είναι μια υπηρεσία η οποία χρειάζεται την αυτοπρόσωπη παρουσία
και κατά συνέπεια καμία κατάργηση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την φυσική παρουσία και να οδηγήσει σε μια κατάσταση η οποία θα είναι καλύτερη για την περιοχή μας παρά μόνο χειρότερη. Σε αυτό το πρίσμα λοιπόν, εμείς θεωρώ ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουμε ψήφισμα το οποίο να τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να παραμείνει το ειρηνοδικείο και αφού καταργούνται τα ειρηνοδικεία να συσταθεί περιφερειακό πρωτοδικείο στην χωρική ευθύνη την οποία είχε μέχρι σήμερα το ειρηνοδικείο Αταλάντης και όπως και σε άλλες περιοχές έχετε διαπιστώσει αυτή την περίοδο της Ελλάδας υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση και επιθυμία να διατηρηθούν οι δομές της δικαιοσύνης που υπάρχουν. Έτσι και για μας θεωρώ ότι είναι ζήτημα πρωταρχικής σημασίας. Λυπάμαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας έβγαλε μία απόφαση με την οποία προτείνει την κατάργηση του ειρηνοδικείου Αταλάντης με ψηφούσεις μόνο της μοναδικής προερχόμενης από το Δήμο μας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτό για μας δεν δείχνει κάποια ιδιαίτερη αλληλεγγύη, αλλά δείχνει ότι δυστυχώς κάποιοι σκέφτονται ότι είναι μακριά η Αταλάντη από τη Λαμία για να έρθουν κάποιοι δικηγόροι της Λαμίας εδώ. Για μας δεν είναι ζητούμενο αν θα εξυπηρετηθούν οι δικηγόροι της Λαμίας, ζητούμενο να εξυπηρετηθούν οι πολίτες του Δήμου Λοκρών. Αυτή είναι η βασική μας προτεραιότητα. Εγώ έχω προσπαθήσει και με τους 4 βουλευτές ξανά να μιλήσω σχετικά με το θέμα. Ο βουλευτής Χίρος Κοτρονιάς έχει αποστείλει σήμερα επιστολή προς τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Μπούγα, με την οποία επισημαίνει την αναγκαιότητα διατήρησης με όποια μορφή του ειρηνοδικείου Αταλάντης. Θέλω να πιστεύω ότι και οι υπόλοιποι βουλευτές θα συνδράμουν αυτή την προσπάθειά μας. Ευχαριστώ τον κύριο Κοτρονιά για την δημόσια προσπάθειά του. Και επίσης θέλω να πω ότι εγώ προσωπικά έχω ζητήσει ραντεβού από τον κύριο Μπούγα και θα με δει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή. Θα του εκθέσω τα επιχειρήματά μας και πιστεύω ότι θα πρέπει να μην δουν με βάση στοιχεία κόστους ωφέλους μία μορφή που έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη, γιατί η δικαιοσύνη δεν είναι υπηρεσία που την κοστολογούμε στο ζύγι αν κοστίζει πολύ ή λίγο. Αυτή τη στιγμή το δικαστικό μέγαρο της Λαμίας, το πρωτοδικείο, είναι σαφώς σε χειρότερη κατάσταση από το χώρο που βρίσκεται εδώ και μάλιστα δεν έχει καν δημοπρατηθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Λαμίας. Κατά συνέπεια, το να λέμε ότι δεν είναι κατάλληλες οι εγκαταστάσεις στην Αταλάντη όταν οι εγκαταστάσεις στη Λαμία είναι χειρότερες και μάλιστα να συμφορήσουμε ακόμα περισσότερο το πρωτοδικείο της Λαμίας και με τον όγκο ο οποίος θα φύγει από εδώ και θα μεταφερθεί εκεί, νομίζω ότι σαν σκεπτικό είναι παράδοξο. Θα ήθελα να πιστεύω ότι ο καθένας από μας γνωρίζει και έχει προσβάσεις. Πιστεύω ότι είναι μια ευκαιρία να τις αξιοποιήσει ο καθένας, γιατί το ειρηνοδικείο της Αταλάντης υπάρχει από το 1831, είναι από τα παλαιότερα της χώρας, και πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η ισοπεδωτική αντίληψη ότι θα πρέπει να μειώσουμε τα ειρηνοδικεία, να τα καταργήσουμε και να τα αφήσουμε στο παρελθόν είναι λάθος, γιατί στην ουσία το μόνο που θα πετύχει είναι να έχει απόσταση ο πολίτης από την απονομή της δικαιοσύνης και από τις υπηρεσίες που αφορούν τη δικαιοσύνη. Εισηγούμε λοιπόν, το κείμενο δεν χρειάζεται θεωρώ να το διαβάσω, το έχετε πάρει όλοι στα email σας. Εισηγούμε λοιπόν την έγκριση του ψηφίσματος, προκειμένου αυτό να σταλεί προς όλους φορείς. Είδατε χθες ότι η Περιφέρεια πήρε ένα ψήφισμα με το οποίο μιλάει το Περιφερειακό Συμβούλιο για την ανάγκη διατήρησης τόσο του πρωτοδικείου της Θήβας όσο και του πρωτοδικείου της Λιβαδιάς. Προφανώς θα απευθυνθούμε και στην περιφέρεια και θα ζητήσουμε και από την περιφέρεια όπως στήριξε την ανάγκη διατήρησης και των δύο πρωτοδικείων στη Βιωτία να παραμείνουν και εδώ τα δικαστικά που υπάρχουν, δηλαδή το ειρηνοδικείο της Αταλάντης, με όποια μορφή αποφασίσει η κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Κύριε Λιόλιο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Τα πράγματα εξελίσσονται πολύ αρνητικά και είναι, θα έλεγα, σχεδόν τελεσίδικα. Αν δεν πάρουμε μία, εκτός από το ψήφισμα, το ψήφισμα συμφωνούμε, είναι ένα απλό χαρτί. Εσείς, κύριε Δήμαρχε, θα δείτε τον αρμόδιο κύριε Μπουγά, υφυπουργό, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα, κατά τη γνώμη μου. Αν παρακολουθήσατε όλες και όλοι την δημοσιότητα των τελευταίων 2 εβδομάδων, θα είδατε ότι η Λιβαδιά και η Θήβα μεταξύ τους έχουν ανοίξει έναν καινούριο πόλεμο, γιατί και οι δύο έχουν πρωτοδικείο. Και ζητείτε η κατάργηση του ενός εκ των δύο. Ταυτόχρονα θα διαπιστώσατε ότι στις συγκεντρώσεις της Θήβας συμμετέχουν και άλλοι δήμοι γειτονικοί του Δήμου των Θηβών, οι οποίοι έχουν κληθεί να συμπαρασταθούν στο αίτημα του Δήμου των Θηβαίων. Το ανάλογο λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, προτείνω πρέπει να κάνουμε και εμείς. Ανεξάρτητα τι απόφαση έβγαλε ο Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας, εμείς πρέπει να καλέσουμε εδώ πέρα σε μια συγκέντρωση και όλους τους βουλευτές όλων των κομμάτων της Φθιώτιδας και όλους τους θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους, μεταξύ των οποίων και το Δικηγορικό Σύλλογο, στον οποίο υπάγονται και οι δικηγόροι της περιοχής της Λωκρίδας. Και πρωτίστως και πάνω από όλους πρέπει να καλέσουμε και τους άλλους δύο δήμους, οι οποίοι εξυπηρετούνται τώρα από το Ειρηνοδικείο του Δήμου των Λοκρών, δηλαδή τον Δήμο Αμφίκτιας Ελάτιας και τον Δήμο των Καμένων Βούρνων. Και αυτούς πρέπει να τους καλέσουμε σε συμπαράσταση. Αν δηλαδή δεν δημιουργήσουμε ένα υπόβαθρο ενίσχυσης των δικό μας ετοιμάτων και των σωστών και λογικών και επιθυμητών δεδομένων, τότε θα μείνουμε μόνοι μας, θα μας λένε οι Αταλάντες είναι μακριά και δεν γίνεται τίποτα, για να είναι έξω στη Λαμία, όπως χάθηκαν και μία σειρά από άλλες υπηρεσίες, τράπεζες όπως λέγαμε και την προηγούμενη θητεία. Επομένως, παράλληλα και ανεξάρτητα από τη συνάντηση την οποία έχετε, πρέπει να κληθεί εδώ πέρα έτσι, το σύνολο για την επόμενη Κυριακή το αργότερο, ώστε όλοι να ενημερωθούν, όλοι οι φορείς, οι επιχειρηματίες, οι θεσμικοί φορείς και εκπρόσωποι οι οποίοι υπάρχουν, οι σύλλογοι, τα επιμελητήρια, και αν τους καλέσουμε και αν τους βάλουμε και φυσικά οι άλλοι δύο δήμοι. Να κληθούν εδώ και να ζητήσουμε τη συμπαράστασή μας, γιατί και λογικό και όριμο είναι το αίτημά μας και δίκαιο είναι το αίτημά μας, αλλά θα φύγει αυτό και θα χαθεί όπως χάθηκαν μέχρι τώρα και τα υπόλοιπα. Αν δηλαδή δεν ενεργοποιηθούμε. Αν δεν ενεργοποιηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα με το ψήφισμα και με τις επισκέψεις, καλές είναι που γίνονται αυτές οι δραστηριότητες. Έχουμε αρχίσει όμως κάπως, θα έλεγα. Ας είναι όμως τώρα να δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτό το χρονικό διάστημα και να εντείνουμε και να επιμείνουμε στην κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννοπούλου. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό θέμα, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα της δικαιοσύνης, άπτεται όλων των κοινωνικών και οικονομικών δομών του Δήμου μας. Τα τελευταία χρόνια είμαστε θεατές μιας κατάστασης ενός Δήμου που φιλορροεί από υπηρεσίες, από διάφορες δραστηριότητες που έχουν σαν επέκταση το να μειώνεται η εν γέννη οικονομική δραστηριότητα στο Δήμο. Όταν καταλαβαίνουμε όλοι λείπουν οι υπηρεσίες, οι τράπεζες, το υποθηκό φυλάκιο, το ειρηνοδικείο. Ο Δήμος μας δεν αποτελεί πλέον πόλο έλξης για τους πολίτες, είτε του Δήμου μας, είτε για τα Λάντι να είναι ένα σημείο αναφοράς σαν κέντρο του Δήμου, είτε για τους όμορους Δήμους. Δεν έχει κανείς λόγο να έρθει εδώ, αν δεν παράλληλα με τη δραστηριότητά του μια υποχρέωση, μια συνδιαλλαγή, οτιδήποτε, λείψει αυτό, δεν θα έρθει ούτε να επισκεφτεί το Δήμο, ούτε να ψωνίσει, ούτε να πιει καφέ, ούτε τίποτα. Αυτό φαίνεται να είναι στο πλαίσιο μιας γενικότερης εγκατάλειψης του Δήμου μας, ο οποίος συνεχώς υποβαθμίζεται και είναι κάτι που θα πρέπει να βάλουμε ένα φρένο και ένα στόπ εδώ. Γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανείς άλλος για μας. Μόνο εμείς είμαστε υπεύθυνοι να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα και να περιχαρακώσουμε όλα αυτά που δικαιούται ο Δήμος μας.
Πραγματικά φαίνεται σαν να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, όταν άλλοι δήμοι έχουν ήδη προχωρήσει σε συναντήσεις εδώ και καιρό με τους αρμόδιους υπουργούς, είτε με τους θεσμικούς φορείς των περιφερειών. Εμείς ερχόμαστε λίγο έτσι ακολουθώντας τις καταστάσεις. Παρόλα αυτά όμως, και τώρα δεν είναι αργά, απλά θεωρώ και εγώ ότι πρέπει να είναι αυτές οι κινητοποιήσεις λίγο πιο οργανωμένες και να έχουν μια δημοσιότητα και μια δημοσιοποίηση. Φυσικά και πρέπει στην έδρα διεκδίκησης αυτής της κατάστασης να βρεθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο, αλλά και να προσκαλέσουμε αυτούς που θα πρέπει να μας συντρέξουν. Τους βουλευτές του νομού, όλους τους βουλευτές φυσικά και το Δικηγορικό Σύλλογο και τον Όμορο Νομών και της Λαμίας, εννοείται και τα μέλη όλα που είναι στην περιοχή μας και είναι αρκετά. Άνθρωποι που ενδιαφέρονται πάρα πολύ, γιατί είναι η δουλειά τους, η εργασία τους και κατ' επέκταση η ζωή τους αυτό. Και οι κινητοποιήσεις αυτές θα πρέπει να είναι πιο δυναμικές. Δηλαδή, ναι μεν, κάνουμε το ψήφισμά μας, αλλά όλα αυτά θέλουν και μια ενέργεια πάνω να δώσουμε, έτσι ώστε να δείξουμε πόσο το θέλουμε αυτό και πόσο θέλουμε να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Με ένα απλό χαρτί και ένα απλό ψήφισμα, χαλαρά, δεν γίνεται κάτι. Θα πρέπει και να βάλουμε ενέργεια και δύναμη για να αγωνιστούμε, για να κερδίσουμε κάτι ή να διεκδικήσουμε να το κρατήσουμε. Αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Οπότε προτείνω να γίνει μια ειδική συνεδρίαση με αυτό το θέμα αποκλειστικά, έτσι ώστε σε αυτή τη συνεδρίαση να κληθούν όλοι αυτοί οι θεσμικοί φορείς που είπαμε προηγουμένως, να μην τα επαναλαμβάνουμε, και οι δικηγόροι που ενδιαφέρονται από το Δήμο μας και τους όμορους Δήμους, οπότε να ληφθεί ένα ψήφισμα που να είναι συνολικό. Παράλληλα να υπάρχουν κάποιες ενημερώσεις και κάποια κινητοποίηση η οποία να είναι σε ανοιχτό χώρο. Να μπορέσουμε εκεί να κάνουμε μια ενημέρωση, να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και να δοθεί σε όλο αυτό μια δημοσιότητα μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ό,τι μπορούμε στην περιοχή, και όλα αυτά να έχουν μια πιο δυναμική κινητοποίηση όταν θα γίνουν και όλες αυτές οι συναντήσεις για να διεκδικήσουμε αυτό που θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε αυτή τη φορά, γιατί αν φύγει και άλλη μια υπηρεσία και άλλη μια, μετά δεν θα υπάρχει πια καμία να φύγει, θα έχουν φύγει όλες. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Καλατράντος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα ακούγοντας τις δύο προηγούμενες τοποθετήσεις, σκέφτομαι το εξής. Ο λαός της πόλης, του Δήμου, είναι ενημερός. Γνωρίζει. Δεν γνωρίζει. Γνώριζε για την πυροσβεστική. Δεν γνώριζε. Γνώριζε για την εφορία παλιότερα. Γνώριζε για μια άλλη υπηρεσία. Όχι. Εδώ γινόταν μια κουβέντα ανάλογη και τελείωνε εκεί το ζήτημα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Για να μπεις, ξεκινάω από το τέλος τώρα προς την αρχή, για να μπεις, να διεκδικήσεις, να κάνεις, να ζητήσεις, πρέπει να βάλεις το λαό μπροστά. Το λαό με τους φορείς του, με τους συλλόγους του, τα σωματεία του κτλ. Διαφορετικά τι νόημα έχει. Τους δικηγόρους, ναι, που πλήττονται άμεσα οι άνθρωποι αυτοί, που θα ταλαιπωρηθούν σε ένα επάγγελμα που καθημερινά ταλαιπωρούνται όλο και περισσότερο, με λιγότερη δουλειά, με 1000 προβλήματα. Είναι αλήθεια. Πρέπει να βγάλεις όλους με αυτόν τον κόσμο. Όχι ότι δεν συμφωνούμε ως λαϊκή συσπήρωση με το ψήφισμα. Δεν συμφωνούμε ως ενέργεια. Με το συγκεκριμένο θα τα πούμε. Τώρα, από όλη αυτή την κουβέντα, τι βγαίνει, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι? Βγαίνει ότι φεύγει το ειρηνοδικείο από την Αταλάντα. Αυτό με απόφαση της κυβέρνησης. Αν βγούμε έξω στον κόσμο και το πούμε τώρα σε ένα καφενείο, τι θα καταλάβει ο κόσμος ακριβώς, τι πιστεύετε, γιατί φεύγει το ειρηνοδικείο? Ξέρετε τι θα πούνε οι περισσότεροι? Αυτό όπως υπάρχει η αντιδικία μεταξύ Θήβας και Λιβαδιάς. Θέλει να μας τα πάρει όλα η Λαμία, όπως μας πήρε το ένα, όπως μας πήρε το άλλο. Αυτή την εντύπωση θα έχει ο κόσμος. Τι λείπει λοιπόν από το ψήφισμα, η αιτία? Δεν έχουμε βγει ποτέ στον κόσμο, ποτέ, ποτέ, να εξηγήσουμε ποια είναι η πραγματική αιτία, γιατί γίνονται όλα αυτά. Αύριο θα φύγει, θα κλείσει το κέντρο υγείας.
Ποιος μας λέει όχι? Η κυβέρνηση ευνηδιάζει. Εδώ ευνηδίασε τους πάντες με την επιστολική ψήφο. Εκεί που θα την έφερνε για τις ευρωεκλογές, την έφερε και για τις εθνικές εκλογές. Το πρωί έλεγε άλλα υπουργός, το απόγευμα είπε άλλα. Σιγά τώρα. Δεν θα ευνηδιάζεται η Δημοτική Αρχή? Γιατί δεν πιστεύω δηλαδή ότι ήταν και κάτι που φαινόταν από μήνες. Άρα λοιπόν τι είναι? Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε και να πούμε ψέματα στον κόσμο. Πρέπει να πούμε την αλήθεια. Ποια είναι λοιπόν η αλήθεια? Είναι ιδεολειψία της κυβέρνησης? Είναι στρατηγικό σχέδιο? Όχι. Όχι κυρίες και κύριοι. Δεν είναι. Είναι προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Τράπεζας για συγχωνεύσεις. Για μείωση. Γιατί πράγματι το βλέπουν στη λογική του κόστος ωφέλους. Αυτό το είπε και ο Δήμαρχος. Στη λογική του κόστος ωφέλους το βλέπουν. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας, είπαν πολλά. Να μην κουράζουν. Εμείς συμφωνούμε με το γενικό περίγραμμα του ψηφίσματος, γιατί αυτό καλούμαστε εδώ αυτή τη στιγμή να αποφασίσουμε και να πούμε. Εμείς λοιπόν θέλουμε όμως, επειδή μπορούσαμε να σας φέρουμε ένα δικό μας ψήφισμα που να γράφει τέτοια πράγματα που μας, να μας πετάξετε και απ' έξω. Δηλαδή, να μην το δεχτείτε με τίποτα. Λέμε όμως, λέμε, ότι στην παράγραφο που ξεκινάει, να δείξουμε, συγγνώμη, το έχω εδώ, δεν πρόλαβα να το τυπώσω, έχω ένα πρόβλημα με τα χαρτιά, κύριε Πρόεδρε, αυτό το κοιτάξεις, δεν πήρα τα θέματα γραπτός, κύριε Πρόεδρε, να το κοιτάξεις. Λοιπόν. Τι δεν πήρατε, κύριε Καρατράδα? Ορίστε. Πείτε μου τι δεν πήρατε. Τα θέματα γραπτός. Δεν σας στάζησαν στο email? Τι να του κάνω το email, πάλι τα ίδια θα ξεκινήσω όπως... Είναι υποχρεωτικό με βάση τον καινούργιο νόμο, μόνο με email να στέλνονται. Από πού είναι, πού το λένε όμως? Θα σας τον δείξω, θα σας τον προσκομίσω τον νόμο να τον δείτε. Να τον δείξετε. Α, έχουμε καινούργια πράγματα, ωραία ξεκινάς. Δεν ξεκινάς καλά, θα σε πάω πίσω στο 19, λοιπόν. Συγγνώμη, εγώ λέω τι νομοθετεί η κυβέρνηση. Κύριε Καρατράντο, τι νομοθετεί η κυβέρνηση, λέω. Δεν τα βγάζω εγώ τους νόμους. Ναι. Άστα, θα τα βρούμε και αυτά, θα τα βρούμε. Να το εκεί που είναι, εδώ πέρα το έχω γραμμένο. Λοιπόν, λέει, με το παρόν ψήφισμα εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και τη δίκαιη αγανάκτηση του λαού της Λοκρίδας και την πλήρη αντίθεσή μας στο σχέδιο του νέου δικαστικού χάρτη με το οποίο προτείνεται η κατάργηση πολλών δικαστικών σχηματισμών, μεταξύ των οποίων και του μοναδικού ειρηνοδικείου της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Λαμίας, που διασώθηκε μετά την κατάργηση των υπολείπων του 12 Ελατίας, Αμφίκλειας, Μόλου κτλ. Γιατί αυτά τα σχέδια είναι προϋποθέσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, ευθυγραμμιζόμενα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και της Παγκόσμιας Τράπεζας, που κινούνται στη γνωστή λογική του κόστος-οφέλους και μας γυρνάνε έναν αιώνα πίσω. Εμείς προσθέτουμε αυτό για να μην μπλέξουμε τους Δημοτικούς Συμβούλους στο συγκεκριμένο ψήφισμα. Εάν δεν θέλουν να το κάνουν και να ψηφίσουν το ψήφισμα που δίνει αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή, εμείς απλά θα ψηφίσουμε λευκό, για να μην πούμε ότι το καταψηφίζουμε, γιατί έχουμε επιφυλάξεις. Γιατί επί της ουσίας δεν βγαίνουμε να πούμε την αλήθεια στο λαό και ρίχνουμε κορώνες. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε. Κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος θέλει να τοποθετηθεί? Έχω να πω δύο λόγια για να ενημερώσω. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Επί της τοποθέτησης του κυρίου Καρατράντου μόνο στο σημείο εκείνο που είπε για τη ΔΟΗ κλπ. Την πρώην εφορία. Κύριε Καρατράδο και αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, σε 45 μέρες αποκλεισμό του καταστήματος έκανε ο Δήμος με μηχανήματα, με προσωπικό και με όλους τους συλλογικούς φορείς την περίοδο εκείνη. 45 μέρες. Η ΔΟΗ στην Αταλάντη δεν δούλευε. Και είχαμε καλέσει όλους τους θεσμικούς φορείς και εκπροσώπους, επιμελητήρια αναμία, συλλόγους, οικονομικό κλπ. Και πήγαμε και στα Υπουργεία. Αλλά επί 45 μέρες δεν δούλεψε η ΔΟΗ στις Αταλάντες και πρέπει αυτό να το ξέρετε όλοι. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργιο. Η κυρία Κυριάκου. Καλησπέρα σας. Προσπάθησα να ακούσω τη συζήτηση του θέματος όσο δεν ήμουνα διαζώσεις παρούσα. Άκουσα λίγο πιο προσεκτικά τον κύριο Καρατράντο.
Ακόμα και αν είναι έτσι και προχωράμε σε συρρήκνωση όπως φαίνεται σε πολλές υπηρεσίες του Δήμου μας, από τράπεζες, υποθηκοφυλακία, τώρα και το ειρηνοδικείο. Το κακό είναι, κατά τη γνώμη μου, η συγκέντρωση όλων αυτών των υπηρεσιών στη Λαμία, και όχι συγκεκριμένα επειδή είναι η Λαμία, σε ένα συγκεκριμένο αστικό κέντρο. Ακόμα και αν λειτουργούσε έτσι το πράγμα, γιατί να μην υπάρχει τακτική της αποκέντρωσης και του μοιράσματος των υπηρεσιών σε διάφορες περιοχές? Δεν είναι λειτουργικό, δεν είναι λειτουργικό για τους επαγγελματίες, δεν είναι λειτουργικό για τον κόσμο που ζει εδώ και ζει στις διάφορες περιοχές, γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, μην γελιόμαστε. Οπότε όντως δεν κινείται στη σωστή κατεύθυνση, δεν ξέρω πόσο είναι στο χέρι μας να το ανατρέψουμε, μπορούμε όμως να προσπαθήσουμε όπως πάντα. Θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα επιχείρημα, ότι εφόσον έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να κατευθυνθεί στην τακτική της συρρήκνωσης, μπορεί να συμπεριλάβει και τη λογική της αποκέντρωσης. Και εδώ έχουμε ένα στελεχωμένο κτίριο, ένα καλό κτίριο που δεν νομίζω ότι υστερεί σε σχέση με το κτίριο της Λαμίας και ίσως θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Κυριάκου. Κυρία Γιαννοπούλου, πείτε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι κάθε φορά κάνουμε ψηφίσματα και μένει εκεί η υπόθεση. Θα ήθελα, αυτή τη φορά είμαστε θετικοί για το ψήφισμα, αρκεί να πλαισιωθεί και με άλλες δράσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πιο στεναρά αυτό που θα πρέπει να κερδίσουμε για το Δήμο μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Κάποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος? Για να δώσουμε το λόγο, προτείνω και στους δικηγόρους που είναι παρόν στη συνεδρίαση. Αν κάποιος θέλει να πάρει το, κάποια κυρία θέλει να πάρει το λόγο. Καλησπέρα σας. Όσον αφορά το ζήτημα του ειρηνοδικείου Αταλάτης, εγώ συμφωνώ αμόλυτα με το ψήφισμα και θα ήθελα, εγώ προσωπικά σαν Ευαγγελία Παναγιώτου, ομόφωνο ψήφισμα, ώστε να μπορέσουμε έτσι να πιέσουμε όπου μπορούμε να πιέσουμε και με το ψήφισμα και με άλλες δράσεις που μπορεί να διοργανώσουμε, ώστε να παραμείνει το ειρηνοδικείο Αταλάντης ως περιφερειακό πρωτοδικείο με έδρα την Αταλάντη με την Μητροπολιτικό τη Λαμία. Δεν μπορεί να συρρυκνωθούν και να φύγουν όλες οι υπηρεσίες από το Δήμο Λοκρών και να πάνε στην πρωτεύουσα στη Λαμία και ο κάθε πολίτης καθημερινά να αναγκάζεται να κάνει 100 χιλιόμετρα πάνω, 100 χιλιόμετρα επιστροφή. Με τα διοδίων αυτό. Έχουμε κτηριακή υποδομή. Η κτηριακή υποδομή που έχουμε έχει αντέξει όλα αυτά τα χρόνια. Μέχρι το 2012 είχαμε μεταβατική έδρα πλημελιωδικίου στην Αταλάντη. Από το 2012 καταργήθηκε με τις συρρυκνώσεις. Άντεχε όλα αυτά τα χρόνια και με έδρες τακτικές και τις ειδικές διαδικασίες και τα ασφαλιστικά και τα μονομελή και τα πτέσματα. Αυτό το κτίριο που υφίσταται και τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουν αποσυμφορηθεί οι δικαστές, γιατί η τακτική διαδικασία γίνεται εξ εγγράφων και όχι με την παρουσία πολιτών. Υπάρχουν λύσεις. Το ότι προτάθηκε ότι δεν υπάρχει κτηριακή υποδομή, νομίζω ότι είναι για να μην... Πρόσχημα είναι. Ένα πρόσχημα για να μην μείνει το ειρηνοδικείο στην Αταλάντη ως περιφερειακό. Εγώ ως δικηγόρος Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, με καταγωγή τη Λοκρίδα όμως, είμαι κάθετη αντίθετη. Όλοι οι φορείς, γιατί δεν αφορά μόνο τους δικηγόρους, πρωτίστως θα πληγούν οι πολίτες και όχι οι δικηγόροι. Εμείς έχουμε μάθει τόσα χρόνια, ήδη από το 2012, όταν μας καταργήσαν τις μεταβατικές έδρες, να πηγαίνουμε 2 και 3 φορές την εβδομάδα στη Λαμία. Ο πολίτης όμως θα δυνατεί και θα δυνατεί να πληρώσει και εμάς για να πηγαίνουμε να του κάνουμε επιπλέον τις εργασίες που αυτός δεν θα μπορεί να κάνει. Επομένως θεωρώ ότι πρέπει όλοι
Μα όλοι και το Δημοτικό Συμβούλιο και οι φορείς και όλοι οι πολίτες να είμαστε ενωμένοι και να, το αίτημα να παραμείνει να έχει αραγές μέτωπο. Αυτό από μένα. Ευχαριστούμε κύριε Παναγιώτο. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Ότι δεν μπορεί οι 260 δικηγόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας, μεταξύ των οποίων και εγώ, να καθορίσουν την τύχη των 25.000 πολιτών της Λοκρίδας. Δεν το καθορίζω. Είμαι πρώτα Λοκρή και μετά Σιωτή. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παναγιώτο. Κύριε Δήμαρχε. Θέλω να δώσω κάποιες διευκρινήσεις. Μετά τη συνάντηση που υπήρχε με τους βουλευτές της Στερεάς Ελλάδας και στην οποία πρωτήτερα είχα μιλήσει με όλους τους βουλευτές του νομού, η απάντηση που είχα λάβει τότε ήταν ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί το ειρηνοδικείο Αταλάντης ως περιφερειακό πρωτοδικείο. Η αλλαγή προέκυψε όταν ύστερα από κάποιες μέρες από αυτή τη συνάντηση ο Δικηγορικός Σύλλογος έβγαλε μια απόφαση με την οποία άλλαζε τη στάση του, ενώ στη σύσκεψη που έγινε ήταν υπέρ, μετά άλλαξε άρδιν και πήρε και απόφαση την οποία απέστειλε στο Υπουργείο, με την οποία ανέφερε ότι δεν έχει κτηριακές εγκαταστάσεις στο ειρηνοδικείο Αταλάντης για να γίνει περιφερειακό πρωτοδικείο. Και τη Δευτέρα ήταν η πρώτη φορά που επίσημα από κυβερνητικά χείλη ακούστηκε ότι το ειρηνοδικείο Αταλάντης βαίνει προς κατάργηση. Δηλαδή, μέχρι και τη Δευτέρα, η αίσθηση που υπήρχε με βάση αυτά τα οποία είχαμε διαβεβαιώσει από τους ίδιους τους κυβερνητικούς βουλευτές, ήταν ότι το ειρηνοδικείο θα γίνει περιφερειακό πρωτοδικείο, μάλιστα είχαμε πάρει και συγχαρητήρια. Από τα συγχαρητήρια, λοιπόν, περάσαμε στην κατάργηση. Μετεπένων, λοιπόν. Κατά συνέπεια, αμέσως μετά από αυτή την εξέλιξη της Δευτέρας, την επόμενη απάντησα στο Λαμία FM που έγιναν οι δηλώσεις του κυρίου Υφυπουργού, τοποθετήθηκα στο θέμα αυτό και απέκρουσα την άποψη ότι δεν έχει τις κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις το ειρηνοδικείο της Αταλάντης για να γίνει πρωτοδικείο και άμεσα προχωρήσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο στην λήψη του ψηφίσματος, καθώς επίσης ζήτησα και ραντεβού και οφείλω να πω ότι τουλάχιστον είναι προς τιμήν του Υφυπουργού ότι δέχτηκε να με δει. Γιατί ανεξάρτητα του όποιου αποτελέσματος έχουμε συναντήσει σε άλλες περιπτώσεις και θέλω να το πω αυτό στο υποθηκοφυλακείο ότι τότε ο αρμόδιος Υφυπουργός δεν έκανε καν τον κόπο να μας δεχθεί. Τουλάχιστον εδώ έχουμε μια πρόοδο παρά το γεγονός ότι ζητήσαμε στο υποθηκοφυλακείο κατ' επανάληψη συνάντηση ουδέποτε έγινε δεκτό το αίτημά μας να μας δουν. Τουλάχιστον εδώ οφείλω να πω ότι υπάρχει μια πρόοδος και τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο οφείλω να το αναγνωρίσω. Τώρα, από εκεί και πέρα, μετά τη συνάντηση η οποία θα γίνει την Παρασκευή, θα εκθέσουμε, θα είναι και η κυρία Παναγιώτου στη συνάντηση, θα είμαστε εμείς οι δύο. Έχω ενημερώσει και τους βουλευτές αν κάποιοι επιθυμούν να παραστούν και από εκεί και πέρα θα σας ενημερώσουμε ξανά με βάση το πώς θα είναι οι εξελίξεις. Εγώ αυτό το οποίο είπε ο κύριος Καρατράντος θέλω να το διατυπώσω λίγο διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν θέλουμε μία μετοπική με την κυβέρνηση και δεν είναι στόχος μας μία σύγκρουση η οποία θα έχει σαν στόχο να καταγγείλουμε το σύνολο της πολιτικής κυβέρνησης. Εμείς αυτή τη στιγμή διεκδικούμε κάτι για τον τόπο μας. Άρα το να βάλουμε ότι είναι όπως ακριβώς το είπατε, εγώ δεν θα πω αν είναι ή δεν είναι έτσι. Εγώ θα πω όμως ένα άλλο πράγμα, ότι εμείς θέλουμε το συγκεκριμένο και όχι μία εφόλιστης ύλης σύγκρουση με την κυβέρνηση για τις πολιτικές οι οποίες ασκούνται στη χώρα. Κατά συνέπεια θα ήθελα να σας παρακαλέσω στο σκέλος αυτό, να μην επιμείνετε στην τροποποίηση κατά το σκέλος το οποίο προτείνετε, το οποίο είναι πολύ πιο οξύ, γιατί εμείς δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να έρθουμε σε μία μετοπική αντιπαράθεση όπως προείπα, αλλά να εξασφαλίσουμε αυτό το οποίο για μας είναι κυρίαρχο, η διατήρηση του ειρηνοδικείου με την μετατροπή του, όπως προβλέπει ο νέος δικαστικός χάρτης, σε περιφερειακό πρωτοδικείο.
Κατά συνέπεια, εισηγούμε την ψήφιση του ψηφίσματος, όπως ακριβώς έχει έρθει αυτή τη στιγμή, και μετά την Παρασκευή, εάν υπάρξουν εξελίξεις οι οποίες είναι θετικές για αυτά τα οποία ζητάμε, έχει καλώς. Εάν οι εξελίξεις είναι αρνητικές, προφανώς και θα επανέλθουν. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Εγώ σας πρότεινα μία σειρά υποχρεωτικών εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλει ο κανένας το παίρνει, για να δημιουργήσουμε όχι μέτωπο εναντίον της κυβέρνησης και των πολιτικών της, ούτε να επικαλεστούμε πολιτικές υποχρεώσεις από 15 χρόνια πίσω. Εντάξει. Μας ενδιαφέρει το ειρηνοδικείο, μιλάμε για το ειρηνοδικείο, θέλουμε την αναβάθμισή του, πρέπει να καλέσουμε τους φορείς, πρέπει να τους ενημερώσουμε και πρώτον και πάνω απ' όλους, κύριε Δημαρχέ και κύριοι συνάδελφοι και κυρίες συναδέλφισσες, πρέπει να καλέσουμε το Δικηγορικό Σύλλογο της Λαμίας. Διότι σε όποιες κινητοποιήσεις είχαμε παλιότερα, ήταν δίπλα μας και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας ερχόταν μαζί μου και με την Επιτροπή την οποία είχαμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έτσι. Άρα δηλαδή, αν θέλουμε να ανοίξουμε μέτωπο, να το ανοίξουμε με τους δικηγόρους της Λαμίας, είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε ένα αραγέστατο μέτωπο μεταξύ των συλλόγων και των φορέων του Δήμου μας. Γι' αυτό πρέπει και εσείς εκεί να πείτε, κύριε Δήμαρχε, ότι την Κυριακή έχουμε συνάντηση, κύριε Υφυπουργέ, για αυτό το θέμα όλων των φορέων. Έτσι, αν δεν πάρουμε τη διαβεβαίωσή σας ότι θα παραμείνει και θα αναβαθμιστεί, θα έχουμε περαιτέρω εξελίξεις. Πρέπει να πάτε με ένα όπλο δηλαδή. Διαφορετικά το ψήφισμα, θα πάτε με ένα ψήφισμα το οποίο δεν θα έχει ουσία και περιεχόμενο, πέραν της καλής πρόθεσης μπορεί να υπάρχει και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά. Τι πάει να πει δηλαδή ότι δέχτηκε την εισήγηση του Δικηγορικού Συλλόγου και ότι σας κοροϊδέψανε τώρα όλοι οι βουλευτές της Στερεάς Ελλάδας. Αυτό είναι μεμπτό. Είναι καταγγελταίο αυτό. Πρέπει να τους καταγγείλουμε όλους. Αν συνέβη και όποτε συνέβη. Διότι ο Δήμαρχος Λοκρών και οι υπόλοιποι δήμαρχοι εκπροσωπούν κοινωνίες, εκπροσωπούν ανθρώπους. Δεν εκπροσωπούν τον εαυτό τους. Άρα είναι μεγάλο λάθος αυτό. Αν συνέβη. Και πρέπει να στιγματιστεί φυσικά. Και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι πάει να πει, είπα ξύπα δηλαδή. Καθησυχασμός και μετά μαχαιριές πισόπλατες. Αν δεν κινηθούμε έτσι, κύριε Δημαρχέ, εμείς δεν θα συμφωνήσουμε ούτε για το ψήφισμα. Δεν θα συμφωνήσουμε ούτε για το ψήφισμα. Αν δεν, δηλαδή, δεν πάμε και παραπέρα ενέργειες των φορέων, των θεσμικών εκπροσώπων για συμπαράσταση, για ενημέρωση και των βουλευτών και των πάντων, να καλέσουμε όλοι μαζί να πάμε έτσι, σε μια προσπάθεια, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε έτσι. Γιατί έχουμε πει και άλλες φορές και με τη μία τράπεζα και με την άλλη τράπεζα και με τη μία υπηρεσία και με την άλλη υπηρεσία και όλες φορές την ήπιαμε. Όλα έφυγαν. Το ίδιο θα γίνει και με το ειρηνοδικείο. Αν δεν κάνουμε αυτά που λέμε. Αν δεν κάνουμε αγώνα δηλαδή σε κατεύθυνση τεκμηριωμένων λογικών και όριμων ετοιμάτων τα οποία έχουμε. Ευχαριστούμε. Κύριε Δημάρχη. Λοιπόν, δυστυχώς σε όλα αυτά που λέτε, η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει πολύ περισσότερα βήματα, τουλάχιστον από την πλευρά μου εδώ και ένα μήνα. Εγώ ίδιος, μετά την απόφαση του Διοικητικού Συλλόγου, πήγα στον κύριο Μακρυγιάννη. Θα έλεγα ότι ήταν έντονη η στοιχομηθεία μας. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν, δεν θέλω να πω τι υπόθηκε στο διάλογό μας, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι σωστό σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο να λέγονται όλα. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να σας πω, είναι να καλέσουμε κάποιους οι οποίοι πλέον με επίσημη απόφασή τους είναι εναντίον μας, να κερδίσουμε τι. Δηλαδή να καλέσουμε τον κύριο Μακρυγιάννη, ο οποίος ορίστηκε από την κυβέρνηση, παρακαλώ εκπρόσωπος εκ μέρους των δικηγόρων για το νέο καθεστώς που θα διέπει το νομικό σύστημα στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν θέλω να πω ή να υπενιχθώ κάτι, αλλά όταν τη μία μέρα είσαι υπέρ της διατήρησης ενός δικαστικού ειρηνοδικείου και της μετατροπής του σε πρωτοδικείο περιφερειακό, μετά από δύο μέρες αλλάζεις απόφαση, με απόφαση μάλιστα του ίδιου του ΔΣ, στο οποίο παρευρίσκονταν ως μέλος η κυρία Παναγιώτου, και λίγο μετά η κυβέρνηση τον ορίζει στην επιτροπή που θα διαβουλευθεί και θα αποφασίσει. Άρα τι καταλαβαίνετε, ότι θα πρέπει εμείς να επιμείνουμε όσο αφορά τον συγκεκριμένο πρόεδρο να τον πείσουμε?
Εγώ καταλαβαίνω τι έχει γίνει και ελπίζω να καταλάβατε κι εσείς τι έχει γίνει. Κατά συνέπεια, εμείς προφανώς και θα κινηθούμε διεκδικητικά. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε ακούσει επίσημα παρά μόνο ραδιοφωνικά την όποια θέση της κυβέρνησης, η πρώτη κίνηση που θεωρώ ότι ήταν και αυτονόητη να κάνω ήταν να ζητήσω μία συνάντηση με τον ίδιο τον Υφυπουργό και να έρθει να μου εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι πρέπει να γίνει αυτό. Εάν λοιπόν καταλήξουμε ότι όντως το θέμα είναι τέτοιο που η κυβέρνηση θεωρεί ότι πρέπει να καταργηθεί, τότε προφανώς θα γίνουν και οι κινητοποιήσεις που πρέπει και οι διεκδικήσεις που πρέπει και τα πάντα. Αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη απάντηση για να μπορούμε και εμείς να βασιστούμε σε κάτι. Από τη στιγμή λοιπόν που ραδιοφωνικά το άκουσα εγώ ο ίδιος την Δευτέρα και δεν υπήρξε πιο πριν από κανέναν στην κυβέρνηση ενημέρωση ότι πρόκειται να καταργηθεί, προφανώς και γι' αυτό ζήτησα να δω τον κύριο Μπούγα. Αν το είχε πει κάποιος άλλος, θα ζητούσα να δω εκείνον. Κατά συνέπεια, είναι προφανές ότι εμείς αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι σκέψεις κυβέρνησης. Το νομοσχέδιο δεν έχει κατατεθεί. Από τη στιγμή που δεν έχει κατατεθεί, δεν γνωρίζουμε τι θα περιλαμβάνει. Οπότε θα πρέπει να μας διαφωτίσει η κυβέρνηση το τι θα περιλαμβάνει και αν μας διαφωτίσει είναι προφανές ότι θα κάνουμε ό,τι πρέπει μέχρι και την ημέρα που θα ψηφιστεί. Όχι μέχρι την ημέρα που θα κατατεθεί, αλλά μέχρι και την ημέρα που θα ψηφιστεί. Και προφανώς θα εξαντλήσουμε όλες τις ανάγκες, όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή ένα άλλο νομοσχέδιο είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση, αλλά όπως και να έχει, όταν τελειώσει το άλλο νομοσχέδιο που είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση, θα ακολουθήσει και ο δικαστικός χάρτης της χώρας. Οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και συμφωνώ ότι τότε θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και προς τους όμορους δήμους, τους οποίους θα καλέσουμε, και προς τους φορείς. Και να πω κάτι, ας τοποθετηθεί και ο καθένας να δούμε τελικά ποιοι είναι μαζί μας και ποιοι είναι ενάντια μας. Θα εκπλαγείτε όταν συνειδητοποιήσετε ότι δεν είναι και τόσο πολύ μαζί μας. Και σας το λέω αυτό για να μην... δεν είναι και τόσο πολύ από τον υπόλοιπο νομό μαζί μας. Λοιπόν, αυτό όμως το λέω για να μην περιμένουν κάποιοι ότι έχουμε τη στήριξη από όλους. Είναι πολλοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή τρίβουν τα χέρια τους μέσα στο νομό για την πιθανότητα κατάργησης του ειρηνοδικείου της Αταλάντης, γιατί για αυτούς θα είναι όφελος. Άρα δεν αντικρουόμαστε εμείς με την κυβέρνηση, αντικρουόμαστε και με κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι θα ευνοήσει η κατάργηση του ειρηνοδικείου της Αταλάντης κάποιους άλλους. Κατά συνέπεια, επιμένω ότι εμείς θα επανέλθουμε στο θέμα, θα ενημερωθείτε όλοι μετά τη συνάντηση, θα βγει και σχετικό δελτίο τύπου, όπου θα αναφερθεί τι ακριβώς μας είπαν από την κυβέρνηση, τι ακριβώς είναι το επίσημο το οποίο πήραμε ως ενημέρωση, γιατί αυτή τη στιγμή, ξαναλέω, είναι μία ραδιοφωνική συνέντευξη του αρμόδιου υφυπουργού. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να το ακούσουμε επίσημα πώς το σκέφτονται και πώς το τοποθετούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος να... Κύριε Καρατράτου, λίγο σύντομα γιατί έχουμε κλείσει τον χρόνο. Τη διευκρίνηση της ψήφου δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Εντάξει κύριε Καρατράτου. Γιατί εντάξει, εγώ έβαλα ένα ζήτημα που ο Δήμαρχος δεν το αποδέχεται. Λέει ότι στη λογική ότι δεν θέλω να πάω να σπάσω αυγά με την κυβέρνηση. Από την άλλη λέει ότι αυτό δεν είναι σχέδιο νόμου, είναι μια προφορική συνέντευξη του Υφυπουργού. Δεν ξέρουμε τελικά ποιο θα είναι το σχέδιο. Προφανώς ότι υπάρχουν και άλλα συμφέροντα που θα ευνοηθούν με τη μετακίνηση του ειρηνοδικείου στη Λαμία. Προφανώς υπάρχουν αυτά. Εμείς βάζουμε όμως σαν προτεραιότητα την αλήθεια. Δηλαδή, τι θα βγούμε και θα πούμε στον κόσμο? Ότι το κλείνω το ειρηνοδικείο για τις κτηριακές εγκαταστάσεις? Όχι. Αυτό λέμε, να πούμε την αλήθεια, ότι αυτό είναι μια κατεύθυνση στη λογική της συρρίκνωσης. Της συρρίκνωσης του δικαστικού χάρτη της χώρας, όπως και άλλων υπηρεσιών, όπως και μπορεί να γίνει στο μέλλον και σε άλλα πράγματα. Όπως μπορεί να γίνει στα σχολεία, όπως μπορεί να γίνει στα νοσοκομεία κτλ. Αυτό λέμε. Και χωρίς να σπάσει αυγά στο φινάλε, δεν ξέρω τι νόημα έχει ένα
ουδέτερο ψήφισμα, στο οποίο περιγράφουμε πόσα χιλιόμετρα είναι από την Ελλάδα, πόσα χιλιόμετρα είναι από το Μόλ, από τα Καμένα Βούρλα κτλ. Εντάξει. Ουδέτερο είναι. Ναι. Στο σκεπτικό του δεν είναι λάθος. Εμείς σας είπαμε όμως τι λείπει. Για να διευκολύνω λοιπόν το σώμα. Και επειδή θέλετε ομόφωνη απόφαση, εμείς έχουμε επιφυλάξει, γι' αυτό ψηφίσουμε λευκό. Όχι γιατί είμαστε κατά, το διευκρινίζουμε αυτό και γράφεται και στα πρακτικά για να ξέρετε. Αλλά γιατί επί της ουσίας ούτε διευκρινίζει ούτε την αλήθεια λέει στον κόσμο. Γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί γίνονται όλα αυτά, και επί της ουσίας δεν σπάει και τίποτα αυγά με την κυβέρνηση. Δεν αλλάζει κάτι έτσι. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Λιόλιο, λίγο σύντομα σε παρακαλώ. Με αυτά που είπατε κύριε Δημαρχέ, αποκαλύπτονται και άλλα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί φαίνεται το προηγούμενο διάστημα και έχετε πιεστεί πάρα πολύ, ενδεχομένως κρατώντας και το τελευταίο το οποίο είπατε, δηλαδή ότι δεν θα υπάρχουν και πολλοί, εννοώντας άλλους δηλαδή, σίγουρα, αλλά εννοώ δηλαδή δήμους. Μήπως είναι οι ίδιοι δήμοι όμως οι οποίοι εξυπηρετούνται από υπηρεσίες του Δήμου των Λοκρών. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μια σειρά από συμβάσεις μαζί τους, στους οποίους έχουμε επαφή και συνέργειες. Έχουμε πολλές και διαφορετικές δηλαδή συναντήσεις και συζητήσεις. Και εν πάση περιπτώσει, ο καθένας εφού ετάχθη κύριε Δημαρχέ, εμείς πρέπει να κάνουμε τον αγώνα μας. Να κάνουμε τον αγώνα μας για το δίκαιο και για το σωστό, τοποθετώντας τα πράγματα στην διάσταση που είναι σήμερα. Αν όμως δεν προλάβουμε, αν δεν προλάβουμε και είμαστε δηλαδή προθύστεροι, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Το ζήσαμε και μαζί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, το ζήσαμε τη μία τράπεζα, την Alpha Bank, με την Euro Bank, το ζήσαμε με ένα σωρό άλλους δηλαδή φορείς. Αν δεν κάνουμε κάποια κίνηση, κάποιο βήμα πιο αποφασιστικό κατανόησης και συσπήρωσης των φορέων και των ανθρώπων να καταγραφεί, τότε θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι. Και ο καθένας έφερε τάχτη, δεν πειράζει. Δεν μπορεί να είναι όλοι μαζί μας πάντως. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι όλοι μαζί μας. Δεν πετάμε στα σύννεφα, γνωρίζουμε που βρισκόμαστε. Αλλά έχουμε και εμείς δυνατότητες και δυνάμεις, νομίζω, να αντιπαρέλθουμε εμπόδια που υπάρχουν και δυσκολίες οι οποίες δημιουργούνται. Αλλά πρέπει να δείξουμε με πίστη και με ενδιαφέρον ότι θα το κάνουμε. Θα κάνουμε τον αγώνα δηλαδή. Με σιγουριά, με βεβαιότητα και με ειλικρίνεια. Όχι παραπιστικά και έτσι, δηλαδή κοροϊδίες. Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννοπούλο. Οι Λοκροί πάντα κάναν αγώνες για να διεκδικήσουν αυτά που τους αξίζουν και τους ανήκουν. Δεν έχει σημασία ποια είναι η κυβέρνηση, ποια δεν είναι. Κατά τα άλλα, κύριε Πρόεδρε, οι αρχηγοί των παρατάξεων μπορούν να μιλάνε για 5 λεπτά και έχουν δικαίωμα δευτερολογίας. Τριτολογίας όχι. Γιατί έτσι λέμε όλοι τα ίδια και τα ξαναλέμε. Και έχει περάσει και η μία ώρα για τα εκτός ημερησίας. Το έκανα και στον κύριο Καρατρά το παρατήρησα. Γιατί πλατιάζουμε και χάνουμε το νόημα. Σας είπα σύντομα και σε εσάς κύριε Καταλάβο και στον κύριο, γιατί έχει ξεπεράσει... Δικό σας θέμα είναι, απλά χάνουμε το νόημα. Εγώ θεωρώ. Τώρα από εκεί και ύστερα, στην ουσία, με 3 φορές τα ίδια, 4 ώρες τα ίδια, 3 φορές τα ίδια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συγγνώμη λίγο, στην ουσία πλατιάζουμε για ένα θέμα το οποίο είμαστε σύμφωνοι όλοι. Ένα ψήφισμα το οποίο τι θέλει, το καλό της Λοκρίδας. Συμφωνώ και με αυτό που πρότεινε ο κύριος Λιόλιος και η κύριε Γιαννοπούλου, ο κύριος Κατάτους για επιπλέον κινητοποίησης, αλλά τώρα λέμε το ψήφισμα. Αυτό που ψηφίζουμε. Λοιπόν, κύριε Λιόλιο, θα το ψηφίσετε. Θα υπερισφίσετε το ψήφισμα. Κυρία Γιαννοπούλου, εσείς είπατε το ψηφίσετε. Λευκό, κύριο Καρατράντου. Σε επιφύλαξε. Με επιφύλαξε. Με επιφύλαξε. Να ο. Εντάξει, ομόφωνα. Εκτός το γύρο Καρατράντου. Έτσι για τις παραπέρα ενέργειες και το δρόμο για να στείλει τα γύρια. Είμαστε σε μια πάλι θέατρε, ένα θέατρο, ας πούμε, στιγμή όπως είναι. Γιατί ο εντάξει, να, τώρα πέρα, προχωράμε στην τακτική συνεδρίαση.
Έχουμε... Να ψηφίσουμε γιατί περιμένουν κάποιοι. Να ψηφίσουμε, ναι. Λοιπόν, θέμα πρώτο. Εκλογή των εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Λοκρών στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΕ. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος, ο Αθανάσιος Ιγητής. Αγαπητοί συνάδελφοι, σύμφωνα με το έγγραφο της ΠΕΔΕ θα πρέπει ο Δήμος μας να εκλέξει τους 4 αντιπροσώπους που έχει για τη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΕ. Με βάση τον πληθυσμό που έχει ο Δήμος Λοκρών, εκλέγει 4 αντιπροσώπους. Αυτή τη στιγμή έχουν κατατεθεί 3 ψηφοδέλτια. Το ένα ψηφοδέλτιο είναι της πλειοψηφίας, το οποίο αφορά την κάλπη η οποία αφορά την πλειοψηφία και εκλέγονται 2 εκ των 3 που έχουν κατατεθεί. Το δεύτερο αφορά τη μειοψηφία. Όσον αφορά τη μειοψηφία έχουν κατατεθεί 2 ψηφοδέλτια μέχρι χθες 3 η ώρα όπως προβλέπει ο νόμος και θα πρέπει οι 10 της μειοψηφίας, οι 10 δημοτικοί σύμβουλοι, να παραλάβουν τα 2 ψηφοδέλτια συν το λευκό και να επιλέξουν από αυτά ποιο θέλουν να ψηφίσουν. Και για τη μειοψηφία οι σταυροί είναι 2. Εκλέγονται 2 από την πλειοψηφία, 2 από τη μειοψηφία. Στις 11 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή αν θυμάμαι καλά, είναι οι εκλογές ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ. Παρακαλώ να μοιραστούν στους δημοτικούς συμβούλους τα ψηφοδέλτια της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας ανάλογα με το... Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Λίγο ησυχία, ο κύριος Δήμαρχος. Και στη συνέχεια ο κύριος Ζάχαρης να λειτουργήσει ως ψηφοσυλλέκτης εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία για να παραδώσει στο Προεδρείο για την καταμέτρηση. Στη μεγάλη κάλπη θα ψηφίσει η πλειοψηφία και στη μικρή κάλπη η μειοψηφία. Κύριε Πρόεδρε. Ορίστε κύριε Κατά. Λοιπόν, να πούμε και εμείς στη θέση μας, γιατί εμείς αποκλειόμαστε από αυτή τη διαδικασία. Έτσι, όπως έγιναν οι εκλογές για τη Δημοτική Επιτροπή και τα λοιπά με βάση τον νόμο, μας αποκλεί, γι' αυτό και εμείς απέχουμε από τη συγκεκριμένη ψηφοφορία, για να ξέρω. Έχουν λάβει όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι τα ψηφοδέλτια, έχετε λάβει. Ωραία, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία όσον αφορά το ψηφοδέλτιο της πλειοψηφίας. Να σηκωθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι και να ψηφίσουν.
Να σηκωθεί και η μειοψηφία, ναι. Παίρετε, βγάλε τα ψηφοδέλτια της πλειοψηφίας, Βασίλη. Να φέρουμε λίγο τους ψήφους από την πλειοψηφία, τα ψηφοδέλια της πλειοψηφίας λίγο. Βασίλη, τα ψηφοδέλια της πλειοψηφίας.
Λοιπόν, από το ψηφοδέλτια της πλειοψηφίας. Νούμερο 1 ψηφοδέλτιο, Δάρα Παγώνα, Έλενα Κυριάκου. Νούμερο 2 ψηφοδέλτιο, Αθανασία Βλαχομήτρου, Έλενα Κυριάκου. Νούμερο 3, Αθανασία Βλαχομήτρου, Παγώνα Δάρα. Νούμερο 4, Παγώνα Δάρα. Νούμερο 5, Παγώνα Δάρα, Έλενα Κυριάκου. Νούμερο 6, Παγώνα Δάρα, Έλενα Κυριάκου. Νούμερο 7, Παγώνα Δάρα, Έλενα Κυριάκου. Νούμερο 8, Αθανασία Βλαχομήτρου, Παγώνα Δάρα. Νούμερο 9, Αθανασία Βλαχομήτρου, Έλενα Κυριάκου. Το 10, Βλαχομήτρου, Κυριάκου. 11, Βλαχομήτρου, Δάρα. 12, Δάρα Κυριάκου. 13, Δάρα Κυριάκου. 14, Βλαχομήτρου, Δάρα. Και 15, Δάρα Κυριάκου. Πόσο είμαστε? 12 η κυρία Δάρα, 10 η κυρία Κυριάκου και 7 η κυρία Βλαχομήτρου. Άρα είναι εκλέγεται η κυρία Δάρα και η κυρία Κυριάκου, αναπληρωτής η κυρία Βλαχομήτρου. Για τα ψηφοδέλτια της μειοψηφίας. Αριθμός 1, Δουμπιώτης Πούτσικας. Αριθμός 2, Σούλιας Κωνσταντίνος. Αριθμός 3, Δουμπιώτης Πούτσικας. Αριθμός 4, Δουμπιώτης Πούτσικας. Αριθμός 5, Δουμπιώτης Πούτσικας. Αριθμός 6, Δουμπιώτης. Αριθμός 7, Σούλιας. 8, Σούλιας. 9, Σούλιας. Βασίλη, πόσο είναι? 4, ο κύριος Σούλιας. Ναι, παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Βάσει του μέτρου, επειδή είναι διαφορετικά ψηφοδέλτια, εκλέγει ένα το κάθε ψηφοδέλτιο, άρα είναι ο κύριος Δουμπιώτης και ο κύριος Σούλιας. Το εκλογικό μέτρο είναι το 5. Έχει μία κέραιη μονάδα η παράταξη του κυρίου Λιόλιου και έχει 0,8 υπόλοιπο η παράταξη της κυρίας Γιαννοπούλου. Οπότε πάει 1-1. Προχωράμε στο δεύτερο θέμα. Συγγνώμη, ο κύριος Ζαρόγας έχει ζητήσει να συζητηθεί λίγο το θέμα που είναι συζητής, για να μην του καθυστερούμε. Είναι το αρίθμη 20, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2024. Εισηγητής ο κ. Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Αθανάσιος Τσαρούχας. Στο τεχνικό πρόγραμμα δεν έχει επέλθει κανένα καινούριο έργο. Υπάρχουν όμως, όπως μας ζητάνε από το Υπουργείο, έχουν προσθεθεί για τις πληρωμές του 2023, έχουν μεταφερθεί σε ειδική στήλη που την έχετε λάβει για τα ΠΟΕ στο 2024, στις υπηρεσίες 55, 63 και 64. Επιπλέον, επειδή έχουν συμβασιοποιηθεί σε αυτές τις υπηρεσίες ορισμένα έργα, έχουν προσθεθεί οι συμβάσεις που είναι στις ανωτέρω υπηρεσίες. Επιπλέον, έγινε τροποποίηση επειδή μεταφερθήκανε τα ποσά από το 23 που δεν πληρώθηκαν για τις πολυετείς αποφάσεις ανάληψης στα 24, 25, 26, έχουν τροποποιηθεί αυτά. Δεν υπάρχει όσον αφορά τον προϋπολογισμό και τα έσοδα-έξοδα, δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Και εισηγούμε να γίνει τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Παρακαλώ, κύριε Γιώργη. Είπατε ότι δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό καμία τροποποίηση. Αφορούν στην 55, 63 και 64 που δεν έχουν πληρωθεί τιμολόγια που είχαν κοπεί το 2023 σαν ΠΟΕ. Και δεύτερον, αυτά έχουν μπει μια στήλη με τις συμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει.
Κυρία Γιαννοπούλου. Κύριε Καρατράτο. Συμφωνούμε, κύριε Πρόεδρε. Κατά την εισήγηση. Ωραία, προχωράμε. Ομόφων. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση πρώτων της Επιτροπής Εκτίμησης Καταλληλότητας για την Αγορά, Μίσθωση, Παύλα Εκμίσθωση και Εκποίηση Ακινήτων και Β' της Επιτροπής Ενέργειας Δημοπρασιών έτους 2024. Συγητής ο κύριος Δήμαρχος Αθανάσιος Λεγκεντές. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η Επιτροπή Εκτίμησης Καταλληλότητας για Αγορά, Μίσθωση, Εκμίσθωση και Εκποίηση Ακινήτων απαρτίζεται από δύο δημοτικούς συμβούλους και έναν υπάλληλο από τον Δήμο. Εισηγούμε να παραμείνουν όπως και στην προηγούμενη περίοδο ο κύριος Μπακανδρίτσος και ο κύριος Παπανικολάου. Όσον αφορά την Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος και όσο αφορά τα δημοτικά, για τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμε τους κύριους Μπακανδρίτσο και Παπανικολάου όπως ήταν και στην προηγούμενη θητεία. Υπάλληλος όπως ήταν ο κύριος Φουρλεμάδης. Κύριε Λιόλιο. Λευκό. Κυρία Γιαννοπούλου. Κύριε Καρατράτο. Λευκό, κύριε Πρόεδρε. Ομόφωνα. Προχωράμε στο θέμα τρίτο. Ορισμός μελών νομικού προσώπου του Δικαίου Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως την 30 του 2024. Μετά καταργείται σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 5056 του 23, καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, οι σχολικές επιτροπές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή καταργούνται 36 και περιέρχεται το αντικείμενό τους, όπως αντίστοιχα και των νομικών προσώπων, στη συνέχεια από 1η εβδόμου στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή στις σχολικές επιτροπές τις οποίες υπάρχουν, προτείνω την παραμονή των μελών που δεν υφίσταται λόγος να αλλάξουν και εισηγούμε τις εξής μεταβολές. Όσον αφορά τον πρόεδρο που πρέπει να είναι δημοτικός σύμβουλος στη θέση του κυρίου Ιωάννη Μπονόβα, προτείνω για πρόεδρο της πρωτοβάθμιας την κυρία Καζάνα Παναγιούλα, η οποία είναι και αντιδήμαρχος παιδείας. Όσον αφορά στη θέση του αναπληρωτή της κυρίας Δάρα Παγώνα, η οποία παραμένει και ορίζεται ως αντιπρόεδρος, εισηγούμε αντί του κυρίου Καπουκίνη, που δεν είναι πλέον δημοτικός σύμβουλος, τον κύριο Αγγελία Θανάσιο. Όσον αφορά το τρίτο μέλος της πλειοψηφίας δημοτικών συμβούλων, στη θέση της κυρίας Σίμου Παλαιολόγου Βασιλικής, προτείνω την κυρία Κυριάκου Έλενα και παραμένει ο κύριος Σωτήρχος αναπληρωματικός. Στη συνέχεια θα πρέπει να προτείνει η παράταξη του κυρίου Λιόλιου τακτικό και αναπληρωματικό δημοτικό σύμβουλο. Στην προηγούμενη θητεία ήταν από την παράταξη του κυρίου Καρατράντου, αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να προταθεί από την παράταξη της κυρίας Γιαννοπούλου τακτικός και αναπληρωματικός σύμβουλος ως μέλος της σχολικής επιτροπής. Πριν συνεχίσω στην διαδικασία για τα υπόλοιπα μέλη, να δοθεί ο λόγος στον κύριο Λιόλιο και στην κυρία Γιαννοπούλου για να εισηγηθούν για την πρωτοβάθμια, τακτικό και αναπληρωματικό. Πάσα Δουμπιώτης. Κυρία Γιαννοπούλου. Παπα Κωνσταντίνου Γιαννοπούλου. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής επιτροπής, δεδομένου ότι είμαστε και στο μέσο της χρονιάς, εισηγούμε να παραμείνουν όσοι έχουν, με εξαίρεση μία διαφορά, εάν συμφωνεί και το Σώμα. Ο Νικολάου Δημήτριος είναι πλέον πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετήχε με την ιδιότητα που είχε ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Από το πρώτο Δημοτικό Σχολείο και από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, εάν συμφωνούμε όλοι, προτείνω τον κύριο Θεόδωρο Μπουγά. Συμφωνούμε, κύριε Λιόνιο. Κύριε Γιαννοπούλου. Κύριε Καρατράτο. Λευκό, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει. Ομόφωνα. Προχωράμε. Ορισμός μελών
νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως την 30 του 24 πάλι, μετά καταργείται σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 5056 του 23, καθώς και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Συνεχίζουμε λοιπόν με την δευτεροβάθμια. Να πω ότι όσον αφορά τον πρόεδρο της δευτεροβάθμιας παραμένει ο κύριος Σωτήρχου Νικόλαος ως πρόεδρος, στην θέση του κυρίου Ανεστάκου ως αντιπρόεδρος προτείνεται από την πλειοψηφία η κυρία Καζάνα Παναγιούλα, αναπληρωματικός σύμβουλος παραμένει η κυρία Δάρα, στη θέση του κυρίου Ντέλιου ως τακτικός προτείνεται η κυρία Τζανακάκη Μαρία και αναπληρωματικός παραμένει ο κύριος Μπακαντρίτσος Κωνσταντίνος. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να προτείνει η παράταξη του κυρίου Λιόλιου τακτικό και αναπληρωματικό στη δευτεροβάθμια και η παράταξη της κυρίας Γιαννοπούλου τακτικό και αναπληρωματικό στη δευτεροβάθμια. Κύριε Λιόλιο, παρακαλώ. Κυρία Γιαννοπούλου. Τριανταφύλου Σούλιας. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Όσον αφορά τον εκπρόσωπο των μαθητών που προβλέπεται, δηλαδή τον πρόεδρο του 15 μελούς, προτείνεται ως τακτικό μέλος ο Παπαγεωργίου Ιωάννης του Δημητρίου, πρόεδρος 15 μελούς του ΕΠΑΛ Αταλάντης, με αναπληρωματικό τον Μπούτσικα Αριστίδη του Σταθάκη, πρόεδρο του 15 μελούς του Γενικού Λυκείου Αταλάντης. Όσον αφορά τους διευθυντές, δεδομένου ότι έχουμε συνταξιοδότηση και πρέπει να υπάρχει εκ των παλαιοτέρων, στη θέση του κυρίου Λαμπρινίδη Παναγιώτη εισηγούμε την αντικατάσταση με το διευθυντή του γυμνασίου Αταλάντης, τον κύριο Κοντελέ Ηλία, και όσον αφορά τον κύριο Πίτα Τούμπη Δημήτρη, την διευθύντρια του γυμνασίου είναι η Λίτζου, του Λυκείου, τη διευθύντρια του Λυκείου της Μαλεσίνας, του Γενικού Λυκείου, την κυρία Λίτζου Ιωάννα. Ως προς των δημοτικών συμβούλων ή των μαθητών. Υπήρχε ο κύριος Μυρογιάννης Δημήτριος, ο οποίος έχει αποφοιτήσει, ήταν τότε πρόεδρος 15 μελούς. Προτείνεται ο Παπαγεωργίου Ιωάννης του Δημητρίου, πρόεδρος 15 μελούς του ΕΠΑΛ και αναπληρωματικός του, ο Μπούτσικας Αριστίδης του Σταθάκη, πρόεδρος του 15 μελούς του Γενικού Λυκείου Αταλάντης. Συμφωνούμε. Εντάξει, κύριε Λιόλιο. Συμφωνούμε, κύριε Γιάννοπούλο. Κύριε Καρατράντο. Λευκό, κύριε πρόεδρε. Ομόφωνα. Θέμα πέμπτο. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Λοκρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Φόζας Στεράς Ελλάδος. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με βάση την πρόσκληση που έχουμε από το ΦΟΣΔΑ και δεδομένου της 13 Φεβρουαρίου είναι οι εκλογές για ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΣΔΑ από την Γενική Συνέλευση, εισηγούμε ως εκπρόσωπο του Δήμου τον υποφαινόμενο με αναπληρωτρία την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κυρία Πασπάλα. Κύριε Λιόλιο. Παρακαλώ. Κυρία Γιαννοπούλου. Κύριε Καρατράντο. Εμείς, κύριε πρόεδρε, διαφωνούμε με το συγκεκριμένο φορέα διαχείρισης και τη λειτουργία του
ο οποίος λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Έχουμε σοβαρές ενστάσεις για το συγκεκριμένο φορέα, οπότε καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση. Ευχαριστώ. Κατά πλειοψηφία. Θέμα έκτο. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Αναπτυξιακή Φθιότητας ΑΕ ΟΤΑ. Εισηγητής ο κύριος Δήμος Αθανάσιος Ζεκεντές. Ως απάντηση στο αίτημα της Αναπτυξιακής Φθιότητας, η οποία διαχειρίζεται το κομμάτι που έχει να κάνει με το Leader, εισηγούμε ως εκπρόσωπό μας για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων των Ομιλών με αναπληρωτή τον κύριο Νικολάου Δημήτριο. Κύριε Λιόλιο. Κυρία Γιαννοπούλου. Λευκό. Κύριε Καρατράτο. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, πάλι με τη συγκεκριμένη εταιρεία έχουμε ενστάσεις για τη λειτουργία και για τα αποτελέσματά της. Κατά συνέπεια, καταψηφίζουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση. Κατά πλειοψηφία. Σε αυτό που μπορώ να κάνω. Πείτε, κύριε Νιόνιο. Επειδή της παρέμβασης ουσιαστικά έχει παρέλθει τώρα ο ρόλος. Είναι τη αναπτυξιακή αυτό, το επόμενο. Παρέμβαση λόγω, για παρακάτω. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Τώρα θα πάμε. Τώρα, δεν είμαστε παρέμβαση. Τώρα θα πάμε, να αναφέρω λίγο το θέμα. Α, εντάξει. Να... Όχι, ναι. Το 8ο είναι. Τώρα είναι το 7. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκών στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη Τεράς Ελλάδας. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Εισηγούμε ως τακτικό μέλος την κυρία Δημάκη Σπυριδούλα και αναπληρωματικό μέλος τον κύριο Αγγελία Θανάσιο. Παρακαλώ, κύριε Γιώργιο. Κύριε Γιαννοπούλου. Λευκό. Κύριε Καρατράντο. Εμείς θα καταψηφίσουμε, κύριε Πρόεδρε, γιατί ούτε τα αποτελέσματά της έχουμε δει, ούτε καταλαβαίνουμε και την ύπαρξή της. Ευχαριστώ. Κατά πλειοψηφία. Θέμα 8, αυτό είναι, κύριε Λιόλιο. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκών στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της αυτοδιοίκησης παρέμβαση. Συγητής ο κύριος Δήμαρχος. Να μιλήσουμε λίγο για την παρέμβαση. Η παρέμβαση, λοιπόν, ως εταιρεία έχει την ευθύνη για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι για τους Δήμους της Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας. Στο Δήμο Λοκρών υπήρχαν 3 δομές βοήθεια στο σπίτι που άνηκαν στην παρέμβαση και μία δομή που άνηκε στο νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας και ελεγγύης. Οι 3 είναι Αταλάντη, Μαρτίνο, Οπούντι, συγγνώμη, και Δαφνούση, και αυτή που άνηκε στο νομικό πρόσωπο ήταν της Μαλεσίνας. Όσον αφορά το προσωπικό το οποίο απασχολούνταν στις 3 αυτές δομές, στο σύνολό του έχει περάσει το Δήμο Λοκρών. Ωστόσο, η παρέμβαση, εκτός από τους υπαλλήλους που άνηκαν στο Δήμο Λοκρών, απασχολεί υπαλλήλους και σε άλλους 7 δήμους, συμπεριλαμβανομένου δηλαδή του Δήμου Καρπενησίου. Σε κάποιους εξ αυτών δεν ήταν επιτυχόντος στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ οι υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνταν στο βοήθεια στο σπίτι. Θυμίζω ότι στο Δήμο Λοκρών, στην περίπτωση Μαλεσίνας, ένα άτομο δεν ήταν και εμείς σαν Δήμος πήραμε τότε την απόφαση, όπως θυμάστε, να κρατήσουμε αυτό το άτομο, να μην το απολύσουμε και να παραμείνει ως εργαζόμενοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως κάποιων άλλων Δήμων δεν έγινε το ίδιο. Κρίθηκε λοιπόν ότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις. Ουσιαστικά, όπως και στη δική μας περίπτωση, δεν είχαν το απολυτήριο που προβλέπονταν. Είχαν δηλώσει όταν είχαν προσληφθεί πριν 20 χρόνια ότι είχαν το απαραίτητο πτυχίο. Δεν το είχαν, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να προσληφθούν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Και αυτή τη στιγμή, ενώ οι Δήμοι επιλογής έχουν πάρει τους προβλεπόμενους από τον ΑΣΕΠ εργαζομένους, μείνανε πίσω στην παρέμβαση με ασφαλιστικά μέτρα εργαζόμενοι. Είναι οι εργαζόμενοι αυτοί, όχι του δικού μας Δήμου, το διευκρινίζω,
Στο δικό μας Δήμο, η μία και μόνη περίπτωση που υπήρχε, την απορροφήσαμε. Οι οποίοι ο Δήμος υποδοχής δεν τους πήρε, γιατί δεν υπάρχει στον ΑΣΕΠ, και παραμένουν ως εργαζόμενοι της παρέμβασης, η οποία παρέμβαση τους μισθοδοτεί ακόμα και σήμερα. Επειδή αυτό θα κρατήσει κάποια χρόνια, πρώτος βαθμός στα δικαστήρια, δεύτερος βαθμός στα δικαστήρια, αντιλαμβάνεστε ότι η παρέμβαση δεν πρόκειται να κλείσει και από τη στιγμή που ο Δήμος μας είναι μέλος και μέτοχος στην παρέμβαση, οφείλουμε και να στείλουμε εκπρόσωπο και αυτός ο εκπρόσωπος ο οποίος θα παραμείνει, έχω να σας πω ότι θα έχει και διάφορα θέματα, γιατί από το διαχειριστικό έλεγχο στον οποίο έγινε στην παρέμβαση προέκυψε ένας τόμος παρατηρήσεων, όπου φαίνεται ότι διαχρονικά υπήρχαν θέματα διαχείρισης σε αυτόν τον φορέα. Κατά συνέπεια, και για λόγους διατήρησης προσωπικού, ξαναλέω, όχι του δικού μας Δήμου, και για λόγους που αφορούν συγκεκριμένες αστοχίες, παραφανταστείτε ότι ακόμα και η μισθοδοσία του Προέδρου ήταν παραπάνω από αυτή που έπρεπε να είναι, δεν υπήρξε ποτέ Πρόεδρος από το Δήμο ολοκρόνου σε συγκεκριμένο φορέα, θα έχει μεγάλο χρόνο μέχρι που να κλείσει αυτή η εταιρεία. Κατά συνέπεια, για να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Λιόλιου, αναγκαστικά πρέπει να ορίσουμε εκπρόσωπο και για να μην μπλέξει κανένας άλλος, προτείνω τον εαυτό μου και αναπληρωτεί τον κύριο Κυριαζή. Παρακαλώ, κύριε Λιόλιο. Ναι, εγώ νομίζω ότι κανονικά η παρέμβαση έχει τελειώσει το έργο της. Δεν ξέρω αν ενόμιμες ενέργειες οι οποίες πραγματοποιεί τώρα. Ουσιαστικά έπρεπε ήδη να έχει οδηγηθεί σε καθάριση. Δεν ξέρω αν έχει ληφθεί απόφαση από τη συνέλευση από κάποιο όργανό της, διοικητικό συμβούλιο κλπ. Ας ρωτήσουμε και να έχουμε μία νομική συμβουλή για να μην μπλέξουμε και εμείς ως Δήμος. Γιατί μπορεί να παράξει αποτελέσματα αρνητικά, όπως είχε παράξει και για το Δήμο, για όλους τους Δήμους οι οποίοι συμμετείχαν τότε. Έτσι, είχαμε μετά ζητήσει να υπάρχει έλεγχος, διαχειριστικός, υπάρχει το αποτέλεσμα, με την παρέμβαση είναι μια ιστορία. Αφού λοιπόν εμείς ως Δήμος πλέον δεν έχουμε εμπλοκή άμεση, γιατί να έχουμε εμπλοκή έμεση? Δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να απεμπλακούμε. Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννοπούλου. Προτείνω και νομική συμβουλή για να δούμε αν όντως πρέπει να έχουμε υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να μην χρειάζεται να έχουμε. Λευκό. Κύριε Καρατράτο. Με την παρεμβολή τέτοιου είδους μύγη κερδοσκοπικών κτλ. Αυτά τα φαινόμενα έχουν. Και της κακουδιαχείρισης και κάποιοι να τα μαγκώνουν, να το πούμε λαϊκά, και οι εργαζόμενοι να είναι χρόνια σε ομοιρία και κάποιοι να μην μπορούν τώρα να συνεχίσουν να δουλέψουν και οι Δήμοι να τραβιούνται με αυτές τις εταιρείες. Αυτά είναι τα αποτελέσματα όταν δεν υπάρχει απευθείας χρηματοδότηση από το κράτος για τους εργαζομένους κτλ. Και είναι όμοιροι σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Εμείς καταψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εσείς Λευκό, κύριε Λιόλιο, είπατε. Όχι, εγώ είπα ότι πρέπει να έχουμε νομική συνδρομή και να οδηγηθεί με δική μας, αν είναι δυνατόν, σε καθάριση διαδικασία, να μην έχουμε άλλη εμπλοκή. Το υπεψηφίζετε? Ποιο? Το θέμα. Την εισήγηση για τα πρόσωπα. Ναι. Να προτείνω κάτι άλλο, λέμε. Να πάει σε καθάριση. Κύριε Δήμαρχε. Την ίδια ακριβώς πρόταση έχω κάνει και εγώ, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να εκαθαριστεί η εταιρεία εξ αφορμής του γεγονότος ότι έχει προσωπικό, το οποίο μπορεί προφανώς εμάς να μην μας αφορά, αλλά είναι εργαζόμενοι τους οποίους αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων δεν μπορούν εύκολα να απολυθούν. Να επισημάνω δε ότι από τους τρεις εργαζομένους της παρέμβασης, δυστυχώς η μία απεβίωσε ύστερα από αγώνα με τη γνωστή νόσο, οι άλλοι δύο παραμένουν και δεν έχει αποφασιστεί το πού θα πάνε. Εγώ όταν τέθηκε το θέμα είπα ότι εμείς σαν Δήμος είμαστε ευχαρίστως διατεθειμένοι να τους αναλάβουμε, αλλά όταν κάποιος μένει στη Λαμία, αυτό που επιθυμεί είναι να απορροφηθεί από το Δήμο της Λαμίας.
γιατί εκεί είναι τα συμφέροντά του, εκεί είναι ο σκοπός του, δεδομένου ότι ο Δήμος Λαμίας που διαχειρίστηκε ουσιαστικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα την παρέμβαση, και το λέω ο Δήμος Λαμίας γιατί πάντα ο πρόεδρος ήταν από το Δήμο Λαμιαίων και είχε την ευθύνη του δικηγόρου, είχε την ευθύνη του λογιστή, είχε την ευθύνη όλης διαχείρισης ουσιαστικά της παρέμβασης. Το είπα, τον πρόεδρο, τον λογιστή, στην ουσία εμείς ήμασταν απλά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή από πολλού δεν ασχολούταν ιδιαίτερα με το θέμα, η νέα Δημοτική Αρχή τώρα αναλαμβάνει της Λαμίας. Εγώ θα επαναφέρω το θέμα ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση, η οποία όμως να λαμβάνει υπόψη και τους εργαζομένους και εν πάση περιπτώσει ας βρούμε έναν τρόπο κάπου να απορροφηθούν αυτοί οι εργαζόμενοι σε κάποιον Δήμο. Ανάγκες έχουν όλοι οι Δήμοι. Εμείς το είπαμε από την αρχή ότι αν κάποιος θέλει να έρθει εδώ θα τον πάρουμε και εδώ για να κλείσει αυτή η εταιρεία. Ωστόσο είναι αρκετά τα νομικά και λογιστικά και φορολογικά και ελεγκτικά προβλήματα αυτής της εταιρείας που με τη γνώση που έχω στα οικονομικά αυτή που έχω θα περάσουν χρόνια να κλείσει. Οπότε είναι επιβεβλημένη η ύπαρξη εκπροσώπου μας. Ειλικρινά δεν θα ήθελα να είμαι εγώ εκπρόσωπος, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι και ένα βάρος το οποίο πρέπει να σηκώσει κάποιος ο οποίος δεν του αναλογεί. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να στείλουμε εκπρόσωπο και ο εκπρόσωπός μας να παλέψει για όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε και στα οποία συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Γιώργο. Όχι. Εντάξει. Κατά πλειοψηφία προχωράμε στο ένατο. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Λοκρών στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεμων. Εισηγητής, ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Ζεκεντές. Προτείνεται ο Μιλόν με αναπληρώτρια την κυρία Βλαχομήτρου. Παρακαλώ, κύριε Γιώργο. Κυρία Γιαννοπούλου. Λευκό. Κύριε Καρατράντο. Λευκό, κύριε Πρόεδρε. Ομόφωνα. Θέμα δέκατο. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος, Αθανάσιος Ζεκεντές. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια και της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος το οποίο σας ανέφερε πριν ο κύριος Τσαρούχας, τροποποιείται ο προϋπολογισμός σε συνάρτηση φυσικά και με το κλείσιμο του έτους. Οι τροποποιήσεις είναι της τάξης των 2 εκατομμυρίων, έχουν να κάνουν με το ποια ήταν η πρόβλεψη το Νοέμβριο που καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός για το κλείσιμο του χρόνου σε σχέση με τις απορροφήσεις των έργων τα οποία υλοποιούνται από το Δήμο. Κάποια εξ αυτών ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με το σχεδιασμό, κάποια άλλα επιταχύνθηκε η υλοποίησή τους, κάποια καθυστέρησε η υλοποίησή τους, σε κάποια κόπηκε τιμολόγιο, σε κάποια δεν κόπηκε τιμολόγιο, σε κάποια ήρθαν τα χρήματα και πληρώθηκαν τέλος του χρόνου, σε κάποια δεν ήρθαν τα χρήματα, γιατί οι Δήμοι, όπως ξέρετε, χρηματοδοτούνται κυρίως από διάφορες πηγές, όπως είναι το ΕΣΠΑ, το οποίο οφείλω να πω σε μια κακή, πιστεύω, επιλογή έκλεισε το σύστημα και κανένας Δήμος δεν μπορούσε να πληρώσει από το ΕΣΠΑ τις τελευταίες μέρες για να κάνουν συντήρηση και αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε από ιδίους πόρους για να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας, γιατί αν δεν πληρώνονταν κάποια έργα θα απεντάσσονταν από το ΕΣΠΑ καθότι έλυγε η προγραμματική περίοδος. Από το Πράσινο Ταμείο, από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, από τα προγράμματα φυσικών καταστροφών, από τα προγράμματα της περιφέρειας. Κατά συνέπεια, με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, τις οποίες είχε το τεχνικό πρόγραμμα, τροποποιείται ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου, βάσει των ποσών τα οποία αναφέρονται στις επιμέρους κατηγορίες. Επιπλέον υπάρχουν κάποιες δαπάνες οι οποίες έχουν προκύψει στην πορεία, και η Οικονομική Υπηρεσία αυτή τη στιγμή εξεργάζεται την υποχρεωτική αναμόρφωση, την οποία είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και θα έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα έχει γίνει η πλήρης καταμέτρηση των αποθεματικών του Ταμείου και όλων των τιμολογίων που δεν εξοφλήθηκαν στις υπόλοιπες υπηρεσίες πλην της τεχνικής και αφορούν
λειτουργικές δαπάνες του Δήμου προκειμένου να τακτοποιηθεί ο προϋπολογισμός του 2024 με βάση την πραγματική κατάσταση στις 31 Δεκάτου του 2023 και όχι την εικόνα την οποία είχαμε ως πρόβληψη τον Νοέμβριο του 2023 όταν και καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός του 2024, ο οποίος ψηφίστηκε, εγκρίθηκε και αυτή τη στιγμή υφίσταται. Εισηγούμε λοιπόν την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Λοκρών και σας ενημερώνω ότι θα έρθει τον Φεβρουάριο η οριστική κατάσταση και εικόνα του Δήμου για το τέλος του 23. Ευχαριστούμε κύριε Γιώλιο. Ναι, συζητήσαμε και το πρωί στην Δημοτική Επιτροπή. Έχουμε συμφωνήσει, είναι απαραίτητα και τυπικά τα ζητήματα αυτά. Πρέπει να προχωρήσουμε και συμφωνούμε. Κυρία Γιαννοπούλου. Ναι. Κύριε Καρατράντο. Εμείς επειδή θα πρέπει να εξηγήσουμε και την ψήφο μας, γιατί υπάρχουν και νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, εμείς όπως καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό, καταψηφίζουμε και τις αναμορφώσεις πολιτικά. Επιμέρους υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στα οποία θα μπορούσαμε να φέρουμε και αντίρρηση επιμέρους και σε κάποια μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και μέσα στις αναμορφώσεις των προϋπολογισμών. Όμως πολιτικά για τον τρόπο με τον οποίο καταρτίζονται οι προϋπολογισμοί και αναγκάζονται οι Δήμοι σε συνεχείς αναμορφώσεις, γιατί δεν μπορούν να προβλέψουν ούτε τα παραμικρά πλέον, και το είπε και ο Δήμαρχος πώς έγινε με το ΕΣΠΑ, πώς γίνονται με τις κρηματοδοτήσεις, είναι άναρχες και αναντίστοιχες των αναγκών που έχουν οι Δήμοι. Γι' αυτό το λόγο εξηγούμε για την ψήφο μας, με την οποία λέμε κύριε Πρόεδρε ότι εμείς καταψηφίζουμε πολιτικά τη συγκεκριμένη εισήγηση. Ευχαριστώ. Κατά πλειοψηφία, προχωράμε. Θέμα 11. Ορισμός μελών Επιτροπής Μουσείου Δημοτικού Διαμερίσματος Καλαποδίου. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Σύμφωνα ακριβώς με ό,τι προβλέπετε, πρόεδρος ορίζεται ο Δήμαρχος, μέλος ο αντιδήμαρχος κύριος Μπακανδρίτσος, όπως και την προηγούμενη φορά, και ο πρόεδρος της κοινότητας κύριος Βαποράκης. Είναι ακριβώς η ίδια σύνθεση όπως την προηγούμενη φορά όσο αφορά τους αιρετούς. Αναφορικά με τους εκπροσώπους του Συλλόγου είναι επίσης οι ίδιοι. Είναι ο κύριος Μαυροειδής, πρόεδρος του Συλλόγου, και ο κύριος Στάμος Θεοχάρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Καλαποδίου. Ευχαριστούμε κύριε Γιώλιο. Το λειτουργεί καθόλου. Βάσει του κανονισμού λειτουργίας πρέπει κάποιες μέρες, ώρες να ανοίγει. Έχει ανοίξει, ποτέ λειτουργεί καθόλου. Το βασικό πρόβλημα στο συγκεκριμένο χώρο είναι η μη ύπαρξη σε μόνιμη βάση εργαζομένου. Δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο να υπάρχει φύλακας και να λειτουργεί σε καθημερινή βάση. Ξέρω ότι ο πρόεδρος κοινότητας, ο κύριος Βαποράκης, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί προς την κατεύθυνση αυτή. Ξέρω ότι το επισκέφτονται σχολεία της περιοχής μας και έχουν κάνει σχετικές επισκέψεις αρκετές μέχρι σήμερα, αλλά δεν είναι σε καθημερινή βάση ανοιχτά να πάει κάποιος χωρίς ραντεβού να το επισκεφθεί. Οποιοδήποτε όμως επιθυμεί να το επισκεφθεί, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο, τον κύριο Βαποράκη, μπορεί να το επισκεφθεί. Παρακαλώ, κύριε Γιώργο. Κυρία Γιαννοπούλου. Λευκό. Κύριε Καρατράντο. Λευκό, κύριε Πρόεδρε. Ομόφωνα. Θέμα 12. Επέκταση μίσθωσης του Λογογραφικού Μουσείου Καλαποδίου στο Δήμο Λοκρών. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος Αθανάσης Γιωκεντές. Σε συνέχεια και του προηγούμενου θέματος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαποδίου, εκτός από τον ορισμό των δύο εκπροσώπων στο Συμβούλιο του Μουσείου, αποφάσισε ότι εφόσον υπάρχει η νέα δημοτική περίοδος, ανανεώνει την μίσθωση άνευ τιμήματος προς τον Δήμο. Θυμίζω, το κτίριο ανήκει στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Καλαποδίου για τα επόμενα 5 χρόνια, προκειμένου ο Δήμος να έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας και συντήρησής του. Κατά συνέπεια, μέχρι το 2028, 31 Δεκάτου, εγκρίνεται από τον Δήμο, αυτή είναι η εισήγηση, η αποδοχή της μίσθωσης άνευ τιμήματος του συγκεκριμένου μουσείου. Ευχαριστούμε κύριε Γιώλιο. Κυρία Γιαννοπούλου. Κύριε Καρατράντο. Κατά την εισήγηση κύριε Πρόεδρε. Ομόφωνα. Θέμα 13.
Εξουσιοδότηση του κυρίου Δημάρχου Λοκρών για την παραχώρηση εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αιτήσεις που θα κατατίθενται μικρής διάρκειας, ωρών ημερών, αιθουσών και χώρων του Δήμου. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος, ο Αθανάσιος Οικητής. Αγαπητοί συνάδελφοι, για την παραχώρηση σε φορείς, συλλόγους, αθλητικούς, πολιτιστικούς κτλ. Εγκαταστάσεων του Δήμου για μια εκδήλωση απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου είτε εκχώρηση αυτής της αρμοδιότητας στο Δήμαρχο. Θυμάστε και την προηγούμενη περίοδο είχε γίνει αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εκχωρούνταν στο Δήμαρχο η παραχώρηση αυτού. Αν δείτε το θέμα 19 που είναι αίτημα της αντικαρκινικής για παραχώρηση στο Γυμνάσιο Λύκειο, έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο καθότι δεν είχε ακόμα ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Με αυτή την απόφαση για πάσης φύσεως παραχωρήσεις χώρων στο Δήμο και δεδομένου ότι πλέον καταργούνται τα νομικά πρόσωπα, δεν υπάρχουν, αυτό περιλαμβάνει και όλους τους χώρους των νομικών προσώπων, εισηγούμαστε την εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο προκειμένου να βγάζει αποφάσεις με τις οποίες παραχωρεί εγκαταστάσεις υποδομές του Δήμου για τη διενέργεια εκδηλώσεων, συναθρήσεων, συναντήσεων κτλ. Παραδείγματος χάρη, αύριο σε αυτή την αίθουσα έχουν ζητήσει οι αγρότες να πάρουν και να μπορέσουν να συνεδριάσουν. Η σχετική απόφαση δεν έχει ακόμα εκδοθεί, αλλά σε συνέχεια της απόφασης αυτής, ο Δήμαρχος θα μπορεί πλέον να βγάλει απόφαση με την οποία να παραχωρηθεί αυτή η αίθουσα στους αγρότες και σε όλους όσους ζητούν για διάφορες εκδηλώσεις στο Δήμο παραχώρηση αιθουσών ή άλλων χώρων. Ευχαριστούμε κύριε Γιώργιο. Νομίζω ότι θα πρέπει κύριε Δημαρχέ και κύριε Συμβουλή, κυρίες και κύριοι Συμβουλή, να έχουμε ένα κανονισμό λειτουργίας. Δηλαδή, θα πρέπει για όποιες δραστηριότητες είναι κοινοφελών δραστηριοτήτων και σκοπών και στόχων, είτε είναι συναντήσεις, συνάθρησεις, εκθέσεις κλπ. Αυτή η παραχώρηση εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου διαμέσου του Δημάρχου να γίνεται χωρίς να υπάρχει κοστολόγηση. Σε ό,τι αφορά όμως συναντήσεις φορέων οι οποίοι έχουν οικονομικό περιεχόμενο και οικονομική δυνατότητα και είναι εταιρείες ή φορείς εμπορικού δικαίου και εμπορικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να υπάρχει ένα τίμημα το οποίο να ανταποκρίνεται ακριβώς στα έξοδα που ο Δήμος κάνει συν κάτι επιπλέον για την καθαριότητα, την απασχόληση των υπαλλήλων που χρειάζονται, γιατί είναι ώρες και ημέρες που οι υπάλληλοι δεν είναι υποχρεωμένοι να παρίστανται, να εργάζονται, άρα πρέπει να υπάρχει μια αμοιβή από την πλευρά του Δήμου και γι' αυτό το λόγο να έχουμε ένα κανονισμό όπως έχουν και άλλοι Δήμοι για να περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων και των ενεργειών, ώστε να μπορούμε σίγουρα σαν Δημοτικό Συμβούλιο να ξέρουμε ότι δεν θα υπάρχει υπέρβαση ή κατάχρηση. Άρα φέρτε το αυτό κύριε Δήμαρχε και να σας δώσουμε την εξοδότηση. Κύριε Δήμαρχε. Θέλω να θυμίσω στον κύριο Λιόλιο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο στο παρελθόν και ισχύει αυτή η απόφαση έχει λάβει συγκεκριμένη απόφαση η οποία λέει το εξής. Όταν πρόκειται για συνάθρηση η οποία δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό δεν υπάρχει και τίμημα. Όταν όμως υπάρχει κερδοσκοπικός σκοπός, όπως παραδείγματος χάρη η παραχώρηση του Εάντιου Δημοτικού Θεάτρου ή η παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων πάνω όπου έρχονται κατά καιρούς ιδιωτικές θεατρικές παραστάσεις, καραγκιόζες κτλ, προβλέπεται τίμημα 100 ευρώ και για, τη μία, για κάθε χώρο. Την περίοδο του κορονοϊού είχε ληφθεί απόφαση με την οποία μειώνονταν στο μισό. Δηλαδή για όλη αυτή την περίοδο πλήρωναν 50 ευρώ όλοι όσοι χρησιμοποιούσαν εγκαταστάσεις του Δήμου. Κατά συνέπεια αυτή είναι η απόφαση η οποία υπάρχει και ισχύει. Αν κάποιος δηλαδή θέλει να παραχωρηθεί χώρος του Δήμου, οποιοδήποτε είναι αυτός, με εισιτήριο, πληρώνει 100 ευρώ στο Δήμο. Εάν είναι χωρίς εισιτήριο, δεν καταβάλει κάτι στο Δήμο. Ευχαριστούμε κύριε Γιαννοπούλου. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Ναι, το λόγο κύριε Γιαννοπούλου, θα δευτερολογήσετε μετά κύριε. Για να το κλείσουμε. Άρα δηλαδή θα περιλαμβάνεται σε αυτή την απόφαση και το... Κύριε Γιόλιο. Δικιά μας απόφαση, δεν αλλάζει. Την κανονιστική. Και δευτερολογείται αν είναι μετά. Κύριε Γιαννοπούλου. Εγώ δεν νιώθω ασφαλής να δώσω αυτή τη λευκή επιταγή. Γιατί δεν είμαι σίγουρη αν
Θα υπάρχει ισονομία, δηλαδή αν θα διατεθεί σε όλους όσους το ζητήσουν και με τους ίδιους όρους. Θα ήμουν πιο σίγουρη αν συμμετείχε ένας πιο συλλογικός φορέας. Και είναι πολύ γενικό αυτό που λέει, δηλαδή μικρής διάρκειας, ωρών παύλα ημερών. Άλλο η μικρή διάρκεια ωρών, η μικρή διάρκεια ημερών, πόσων ημερών. Καταψηφίζουμε. Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε. Πολλές φορές γίνεται ένα τουρνουά, σε ένα κλειστό. Μπορεί να χρειαστεί να γίνει και το Σάββατο και την Κυριακή. Όταν λέμε λοιπόν λίγων ημερών, εννοούμε σε μία δραστηριότητα η οποία θα απαιτήσει πάνω από μία ημέρα, αλλά είναι μία δραστηριότητα. Δηλαδή είναι ένα τουρνουά. Δεν είναι δηλαδή κάτι παραπάνω αυτό. Κύριος Καλατράντος. Είναι γεγονός ότι οι δημοτικές αίθουσες και γενικά οι χώροι του Δήμου πρέπει να δίνονται στους φορείς του, στους φορείς της πόλης και τα λοιπά, για να μπορούν να κάνουν τις εκδηλώσεις τους, τις συζητήσεις τους και τα λοιπά. Πραγματικά, επειδή το έχω αντιμετωπίσει και εγώ αυτό το πρόβλημα, και καλώς ο Δήμαρχος το φέρνει να αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, όντως, το να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την παραχώρηση για 2-3 ώρες να κάνουν συνέλευση αύριο οι αγρότες, αυτό μπορεί να το πάρουν αυτοί χθες απόφαση. Μου έχει τύχει και εμένα και με το σωματείο που συμμετέχω εγώ. Μου έχει τύχει και σε άλλους φορείς που συμμετέχουμε. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και θεωρώ ότι είναι θετικό ότι μπαίνει ο Δήμαρχος και είναι υπόλογος και για σε ποιον το δίνει και με τους όρους που το δίνει. Δίνει την παραχώρηση των χώρων αυτών. Εμείς συμφωνούμε, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Καδράντο. Κύριε Λιόλιο. Ναι, εγώ θέλω να ρωτήσω αν είναι κανονιστικού τύπου η απόφαση αυτή και ισχύει ακόμα ή πρέπει να επικαιροποιηθεί και να την ξαναπάρουμε τώρα, η οποία να είναι περιγραφική και αναλυτική όμως. Με αυτές τις προϋποθέσεις. Κύριε Δήμαρχε. Όλες οι αποφάσεις που έχουν οικονομικό περιεχόμενο είναι κανονιστικού τύπου και ισχύουν. Έτσι λοιπόν και αυτή από τη στιγμή που έχει ποσό, ισχύει. Η μόνη τροποποίηση που είχε γίνει ήταν στην περίοδο του κορονοϊού. Αυτή τη στιγμή δεν θεωρείται ότι έχει κορονοϊό και τα ευεργετήματα του νόμου του κορονοϊού, άρα επανέρχεται το 100 ευρώ. Δηλαδή οποιοδήποτε ζητήσει μία αίθουσα του Δήμου για να κάνει μία παράσταση που έχει εισιτήριο, πρέπει να πληρώσει 100 ευρώ. Ισχύει δηλαδή αυτό ακριβώς. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Γιαλιό, υπερψηφίζετε τι κάνει. Κατά πλειοψηφία. Θέμα 14. Συγκρότηση Επιτροπών Υπαίθριου Εμπορίου 2024. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος Αθανάσιος Ζακετές. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχουν δύο επιτροπές. Η πρώτη είναι η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγηση Αιτήσεων και η δεύτερη είναι η Επιτροπή Εξέταση Ενστάσεων. Εισηγούμε την διατήρηση των υφιστάμενων υπαλλήλων ως εξής. Όσο αφορά την πρώτη επιτροπή. Ως πρόεδρος Πέτρου Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό μέλος τον κύριο Ματθαίο Ιωάννη. Μέλος Νικολάου Ευαγγελία με αναπληρωματικό μέλος τον κύριο Σταθουλόπουλο Κωνσταντίνο. Καραμίτζιος Δημήτριος με αναπληρωματικό μέλος τον κύριο Ζάχαρη Βασίλειο. Όσον αφορά τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, πρόεδρος ο κύριος Κωνσταντίνος Φουρλεμάδης, με αναπληρωματικό μέλος τον κύριο Φίλιππα Φίλιππο, μέλος ο κύριος Τσαρούχας Αθανάσιος, με αναπληρωματικό μέλος την κυρία Τάτσιου Παρασκευή, και τρίτο τακτικό μέλος η κυρία Ανέστη Βασιλική και στη θέση του συνταξιοδοτηθέντος κυρίου Ευαγγελίου Γεωργίου, ο υπάλληλος κύριος Θεοχάρης Στάμος. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Κύριος Λιόλιος. Η κυρία Γιαννοπούλου. Συμφωνώ. Κύριος Καλατράντος. Κατά την εισήγηση, κύριε Πρόεδρε. Ομόφωνα. Πρώτο τέταρτο. Όχι, πάμε 15ο. Ορισμός υπευθύνων για την κίνηση λογαριασμών του Δήμου Λοκρών στην Τράπεζα της Ελλάδος. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Δήμος Λοκρών διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα Ελλάδος, στο Ταμείο Παρακατατικών και Δανείων, στην Εθνική Τράπεζα και στην Τράπεζα Πειραιώς. Κάθε τράπεζα έχει διαφορετικό τρόπο που ζητάει τον ορισμό των υπευθύνων για την κίνηση των λογαριασμών μας και μέχρι που να οριστεί
αυτή η εξουσιοδότηση δεν μπορούμε να κινήσουμε κάποιον τραπεζικό λογαριασμό. Υποχρεούμαστε να έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των καταθέσεών μας στην Τράπεζα Ελλάδος και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων βάσει του νόμου και μέσω της Τράπεζας Ελλάδος ουσιαστικά χρηματοδοτούνται σχεδόν όλα τα έργα τα οποία είναι από το Δήμο. Δηλαδή οι πιστώσεις έρχονται στην Τράπεζα Ελλάδος και μέσω της Τράπεζας Ελλάδος κατατίθενται στους εργολάβους. Όπως και στο παρελθόν, εισηγούμε τον ταμείο κύριο Γιώργο Πέτρου με αναπληρωτή του τον κύριο Στάμο Θεοχάρη. Ευχαριστούμε κύριε Λιόλιο. Κυρία Γιαννοπούλου. Συμφωνώ. Κύριε Καρατράντο. Την εισήγηση κύριε. Ομόφωνα. Θέμα 16. Αποδοχή των όρων προσχώρησης και λοιπόν εξουδοτήσεων στην από 27 Δεκάτου του 2023 κοινή υπουργική σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δράσης, έργα εξοικονόμησης πόσιμου νερού, με αναγνωριστικό 16850, ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με κωδικό ΩΠΣΤΑΦΑΛΦΑ 521-7080 και κωδικό ΣΑΤΑ 2023-ΤΑΦΑΛΦΑ-075-00008 για τα έργα Α, υποδομές παροχής νερού, Β, τηλεμετρία, παύλα τηλεχειρισμός για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, Γ, προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, Δ, μονάδες αφαλάτωσης για το ενταγμένο έργο αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Μαρτίνου, Δημιουργής Ενότητας Οποντίον, Δήμο Λοκρών, με ωφελούμενο φορέα το Δήμο Λοκρών. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος Αθανάσιος Ζωκετές. Ο Δήμος Λοκρών έχει υποβάλει και έχει συμβασιοποιήσει έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης που αφορά ποσό 2 εκατομμύριων ευρώ και είναι η αντικατάσταση του δικτύου ίδρευσης σε όλο το πάνω χωριό του Μαρτίνου. Το συγκεκριμένο έργο από τη στιγμή που εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο θα δίδει τα χρήματα, και για να γίνει αυτό και να πάρουμε τα χρήματα ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, θα πρέπει όπως όλοι οι Δήμοι που έχουν ενταγμένα έργα στο Ανάκαμψης να κάνουμε αποδοχή των όρων που θέτει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να μπορούμε να παίρνουμε τους πόρους ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών του έργου το οποίο δημοπρατήθηκε και αφορά το κομμάτι Α. Όπως βλέπετε υπάρχει το Α, Β, Γ και Δ. Κάθε Δήμος μπορούσε να βάλει την πρότασή του σε όποιο από αυτά επιθυμούσε. Κατά συνέπεια πρέπει, όπως το κάναμε στο προηγούμενο συμβούλιο, αν θυμάστε, του 23 και για το κτίριο του παλιού δημοτικού σχολείου, που επίσης είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι και για αυτό το έργο, να γίνει αποδοχή των όρων. Ευχαριστούμε. Κύριε Λιόλιο. Αναλύθηκε το θέμα αυτό σε συζήτηση που είχαμε και το πρωί στην Δημοτική Επιτροπή. Συμφωνούμε γιατί είναι απαραίτητο για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών για την κατασκευή των έργων που έχει προγραμματίσει ο Δήμος. Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννοπούλου. Εγώ θα ήθελα πρώτα να κάνω μία ερώτηση. Θα ήθελα να μάθω αν λέτε ότι έχει δημοπρατηθεί και έχει συμβασιοποιηθεί το έργο. Αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και μελέτες, υπάρχει κίνδυνος να μην πληρεί το έργο τις προϋποθέσεις. Είμαστε σίγουροι ότι υπάρχουν όλα αυτά με τους κανόνες που πρέπει να υπάρχουν. Κύριε Καρατράντου, εσείς έχετε κάποιο ερώτημα? Κύριε Δήμαρχε. Ναι, να το πείτε τώρα να απαντήσει μαζί, αν είναι. Ναι, κύριε Δήμαρχε. Όσον αφορά τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τις μελέτες και γενικότερα την επάρκεια αυτών, αρμόδια είναι η τεχνική υπηρεσία. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας απαντήσω είναι το έργο έχει συμβασιοποιηθεί και είναι στην φάση που μας έστειλε το Ταμείο Παρακαταθηκών να υπογράψουμε τους όρους προσχώρησης προκειμένου να πάρουμε τα χρήματα. Ναι, ακριβώς. Παρακαλώ, κύριε Γιούνιο. Εντάξει, συμφωνείτε? Όχι, συμφωνείτε. Κυρία Γιαννοπούλου, εντάξει. Όχι, εγώ δεν είχα πάρει καν την εισήγηση το πρωί. Έχω αμφιβολία σε αν είναι όλα εντάξει, γιατί αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες μελέτες, πιθανόν ο Δήμος να χρεωθεί
ένα δάνειο από το παρακαταθήκον, το οποίο να μην έχει, να μην μπορέσει να προχωρήσει. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν έλαβα κάποια απάντηση στο ερώτημά μου, γιατί δεν υπάρχει και κάποιος εδώ από την τεχνική υπηρεσία να μας διαφωτίσει και αν υπάρχει μελέτη και μελετητής, και πείτε μας ποιος είναι αυτός και αν είναι εντάξει αυτές τις μελέτες. Δεν μπορεί να χρεωθεί ο Δήμος ένα δάνειο από το παρακαταθήκον και να μην είμαστε σίγουροι αν το έργο θα προχωρήσει. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Μπερδεύεστε. Να σας ξεμπερδέψω. Το πρόγραμμα Τρίτσης είναι δανειακή σύμβαση η οποία είναι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών, το οποίο το παίρνει ο Δήμος, χρεώνεται στο Δήμο, φαίνεται στις λογιστικές καταστάσεις στο Δήμο και το αποπληρώνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης Ευρωπαϊκή Πόρη, οι οποίοι πάνε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και το Ταμείο Παρακαταθηκών τους δίνει στο Δήμο. Δεν υπάρχει κάποιο δάνειο, εμείς δεν θα χρεωθούμε δηλαδή κάποιο δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι χρήματα που είναι ευρωπαϊκή πόρη, είναι ένα διαφορετικό ΕΣΠΑ. Άρα δεν έχουμε εμείς κάπου να επιστρέψουμε χρήματα όπως το Τρίτσις, είναι άλλη πηγή χρηματοδότησης. Καταψηφίζω. Κύριε Καρατράντο, εσείς. Αναμφίβολα, το έργο που περιγράφεται εδώ είναι αναγκαίο. Δεν το συζητάει κανένας αυτό. Ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα, ότι υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή εκεί του Μαρτίνου, ειδικά στο δίκτυο ίδρυυσης και χίλια δυο προβλήματα και τόσο με το δίκτυο κτλ. Και άλλα πολλά που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Θα πάρω όμως μια πάσα από την κυρία Γιαννοπούλου, όχι ως προς την κατεύθυνση αυτή όπως είπε ο Δήμαρχος για το Ταμείο Παρακαταθηκών, αλλά από το γεγονός ότι είναι εύστοχη η παρατηρήτησή της, ότι καλά θα ήταν κάποιες εισηγήσεις να παραβρίσκεται και η τεχνική υπηρεσία να μπορεί να δώσει και κάποια χαρακτηριστικά στην εν λόγω εισήγηση. Μπορεί να μην έχει αυτή την απόφαση, η συγκεκριμένη εισήγηση, σε ό,τι αφορά δηλαδή το τεχνικό κομμάτι, αλλά γεγονός είναι ότι και ο Δήμαρχος αλλά και οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος σε κάποια ζητήματα δεν μπορεί να απαντήσει. Ειδικά σε τεχνικά ζητήματα, γιατί δεν είμαστε ειδικοί εδώ μέσα, έτσι. Ο καθένας εδώ πέρα κάνει μια διαφορετική δουλειά. Νομίζω δηλαδή ότι καμιά φορά σε τέτοιου είδους θέματα που είναι αρκετά σοβαρά για τη χρηματοδότηση ενός τέτοιου έργου, ίσως χρειάζεται και μια βοήθεια και προς τους δημοτικούς συμβούλους και ειδικά στους νεότερους που έχουν εκλεγεί τώρα. Όσον αφορά για τη συγκεκριμένη εισήγηση, αν και έχουμε παρόλα αυτά όπως το περιέγραψε τη χρηματοδότηση ο Δήμος, εμείς έχουμε κάποιες ενστάσεις με τον τρόπο που διακινείται το χρήμα, τον κύκλο που κάνει δηλαδή, όπως το έχουν θεσμοθετήσει. Έχουμε τις επιφυλάξεις μας, παρόλα αυτά επειδή θεωρούμε το έργο ότι είναι αναγκαίο για τους δημότες, θα υπερψηφίσουμε την εισήγηση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κατά πλειοψηφία. Θέμα 17. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου από την Παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση που δεν εκπροσωπείται στη Δημοτική Επιτροπή, ο οποίος μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος. Όπως προβλέπεται από τον νόμο, όταν μια παράταξη η οποία έχει εκλεγμένο Δημοτικό Σύμβουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν εκπροσωπείται στην Δημοτική Επιτροπή, έχει δικαίωμα να παρίσταται με δικαίωμα λόγου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε συνέχεια και τη συζήτηση που έγινε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή την εκλογή της Δημοτικής Επιτροπής, συμφωνήθηκε να έρθει ως θέμα, γιατί μόνο αν έρθει ως θέμα μπορεί να αποφασιστεί, και εισηγούμε τον ορισμό του Δημοτικού Συμβουλίου κυρίου Καρατράντου Θωμά ως εκπροσώπου της Λαϊκής Συσπήρωσης Συνεδριάς της Δημοτικής Επιτροπής με δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ευχαριστούμε, κύριε Λιόλιο. Εγώ είχα προτείνει από την προηγούμενη φορά ότι εφόσον συμφωνούσαμε όλοι, θα μπορούσαμε να πάρουμε απόφαση. Αλλά συμφωνώ και τώρα. Ότι πρέπει να παρίσταται όταν μπορεί, όσο μπορεί, και να μας διαφωτίζει με τις απόψεις και τις τοποθετήσεις του και με τις πράξεις του. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννοπούλου. Συμφωνούμε, εφόσον και ο ίδιος το θέλει. Κύριε Καρατράντο.
Θα σας το εξηγήσω. Θα σας το εξηγήσω. Θα πάρω πάσα την κυρία Γιαννοπούλου. Για μας, ακούστε, δεν είναι προσωπικό. Ούτε είναι αν το θέλω ή όχι. Για μας είναι καθήκον. Το ότι είμαστε εδώ μέσα και ότι θα υπηρετήσουμε αυτό που μας, για αυτό που μας ψήφισαν οι δημότες, είναι καθήκον. Δεν είναι αν το θέλουμε ή όχι. Έτσι για να το ξεκαθαρίζουμε. Ένα είναι αυτό. Το δύσκολο είναι ότι εκεί που ήμασταν δυο, τώρα είμαστε ένας. Το πιο δύσκολο είναι ότι μας κάνετε και τη ζωή πιο δύσκολη, γιατί δεν γίνεται να έχετε το πρωί Δημοτική Επιτροπή και το απόγευμα Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί να γίνουν δυο κομμάτια, ούτε τρία, ούτε τέσσερα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι καλή η πρωτοβουλία, όχι η πρωτοβουλία, βάσει του νόμου δηλαδή, και η θέληση, και το είπε και ο Δήμαρχος από την προηγούμενη φορά ότι θα εισηγηθώ θετικά, και ο κύριος Λιόλιος και η κυρία Γιαννοπούλου, αλλά καταλαβαίνετε εκ των πραγμάτων ότι, πάση περιπτώσει, θα ήθελα, εφόσον, αν όποτε μπορώ, θα ήθελα όμως, αν γίνεται στο mail, να μου στέλνονται τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής. Για να μπορώ δηλαδή τουλάχιστον να έχω μια επίγνωση τι συζητάτε εκεί μέσα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καλατράτου, χωρίς εσάς δεν μπορούμε. Αυτό είναι σίγουρο. Οπότε προχωράμε. Ομόφωνα, θέμα 18. Επιετήσεις Συλλόγου Νέων και Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Αταλάντης περί παραχώρησης χώρου για χρήση ως έδρα του Συλλόγου. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κυρία Παναγιούλα Καζάνα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Το θέμα έρχεται από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Αταλάντης. Συγκεκριμένα, εκ μέρους του ΔΣ, ο πρόεδρος Γουργουλής Θεόδωρος έχουν ζητήσει να παραχωρηθεί ένας χώρος του σχολικού κτηρίου στο Γενικό Λύκειο Αταλάντης για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του Συλλόγου και να μπορέσει να νομιμοποιηθεί. Εισηγούμε την παραχώρηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Λιόλιο. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννοπούλου. Συμφωνούμε. Θα ήθελα να πω και το εξής. Υπάρχει μια μικρή διαφορά ανάμεσα στο ομόφωνα και στο ομόφωνα επί των καταμετρούμενων ψήφων. Δηλαδή, όταν υπάρχει λευκό ή αποχή, είναι επί των καταμετρούμενων ψήφων. Γιατί δεν καταμετρούνται αυτοί οι ψήφοι. Παλιότερα καταμετρούνταν. Γι' αυτό τώρα έχει διευκρινιστεί. Εντάξει, είναι ένα θεματάκι που είναι ωραίο να το λέμε. Θεωρώ. Οπότε θα λέμε επί των καταμετρούμενων, αφού το θέλετε έτσι. Κανένα θέμα. Κύριε... Εντάξει. Ναι, όταν είναι. Κύριε Καρατράντο. Τώρα εγώ θα συμφωνήσω με την εισήγηση, αλλά θα κάνω μια παρατήρηση εδώ μέσα χωροταξική. Είναι δυνατόν την αντιδήμαρχο που είναι και νέα κοπέλα να την έχετε κάτω? Τώρα κάποιος αντιδήμαρχος θα μπορούσε να παραχωρήσει τη θέση, θα τη βάλετε πάνω. Χωροταξικά τώρα θες. Ευχαριστώ. Συμφωνώ, κύριε Πρόεδρε. Ομόφωνα. Εντάξει. Θέμα 19. Επιετήσεως παρατήματος Λοκρίδος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας περί παραχώρησης αίθουσας εκδηλώσεων του Γυμνασίου και Λυκείου Μαλεσίνας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον καρκίνο του πνεύμονα. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κυρία Παναγιούλα Καζάνα. Το θέμα αυτό αφορά παραχώρηση αίθουσας, συγκεκριμένα από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία παραρτήματος Λοκρίδος και από την πρόεδρο, την κυρία Μαρουλιώστα Θουλοπούλου. Έχει ζητηθεί από το Γυμνάσιο και Λύκειο Μαλεσίνας να παραχωρηθεί η αίθουσα τελετών του σχολείου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα. Εισηγούμε την παραχώρηση της αίθουσας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Είναι την Κυριακή 4 Δευτέρου του 2024. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Λιόλιο. Κύριε Γιαννοπούλου. Κύριε Καρατράντο. Ομόφωνα. Λήξη συνεδρίασης. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.